παιδιά. Καλή χρονιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα ασφαλείας. Φτάνει το σεμινάριο σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε άλλα 3 μαθήματα νομίζω. Να έχετε υπόψη ότι στις 28 του μήνα μάλλον θα γίνει παρουσίαση των τελικών εργασιών. Οπότε ελάτε, προσκαλέστε και τους φίλους σας. Δεν θα μιλήσουμε εμείς, θα μιλήσετε εσείς. Και θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει και σαν απολογισμός του όλου μαθήματος. Οπότε θα είναι και μια κριτική για τη δουλειά που κάναμε, αν τελικά ήταν καλή ή όχι, θα φανεί μέσα από αυτό. Οπότε ελπίζουμε να δείξετε όλα πράγματα. Okay. Σήμερα θα πούμε κάποια θέματα ασφαλείας. Θα αναφερθούμε σε όλες τις τεχνολογίες που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής. Θα χρειαστεί να θυμηθείτε κάποια πράγματα. Αν δεν θυμάστε κάτι, θα τα ρωτάτε, γιατί θα έχουμε μια μεγάλη γκάμα έτσι, από τεχνολογίες που θα δείξουμε. Κάποια τα προβλήματα ασφαλείας που θα δούμε αναφέρονται εκεί πέρα. Και ελπίζω να έχουμε χρόνο να δούμε και στην πράξη κάποια παραδείγματα, γιατί για να γίνουν έτσι πιο κατανοητά. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Θυμάστε το 7ο μάθημα που είχαμε κάνει για τα δίκτυα, ότι πολλά πράγματα στο ίντερνετ στέλνονται σαν απλό κείμενο. Και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κωδικούς ή δισκότα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για να κάνουν πιστοποίηση. Και η ερώτηση εδώ πέρα είναι πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό. Δηλαδή, να μην μπορούν να κλέψει κάποιος κωδικούς πρόσβασης, δισκότα ή συνόδους πάνω από το δίκτυο τελικά. Και αυτοί από τους οποίους τελικά μπορεί να κινδυνεύουν ουσιαστικά στο δίκτυο είναι αυτοί οι οποίοι παρεμβάλλονται όταν τα δεδομένα μας στέλνονται. Δηλαδή, όταν είμαστε στο σπίτι μας, αυτός που μπορεί να δει τα δεδομένα που στέλνουμε είναι ο ISP, ο TENET, FORCENET κλπ. Όταν όμως είμαστε έξω από το σπίτι μας, σε ένα ασύρματο δίκτυο, μπορεί τα δεδομένα αυτά να τα δει οποιοδήποτε. Αυτός που έχει φτιάξει το ασύρματο δίκτυο. Ακόμα και αν είναι ελεύθερο δηλαδή, μη λέτε ότι άτι χαζός το άφησε ελεύθερο, μπορεί να το έχει κάνει για να δει τα δεδομένα σας. Και εσείς θα μπορούσατε να το κάνετε. Ωραία, οπότε το θέμα είναι να φτιάξουμε εμείς μια web εφαρμογή. Να φτιάξουμε μια web εφαρμογή, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα μας, ώστε ακόμα και αν κάποιος είναι σε ένα ανασφαλές δίκτυο να τα στέλνει με τρόπο που δεν μπορεί να υποκλαπούν. Πρέπει να μην προχωρήσει ακόμα. Υπάρχει κάποια ιδέα για το πώς μπορούμε να στείλουμε ένα κωδικό. Γιατί μέσω HTTP ο κωδικός στέλνεται σαν σκέτο κείμενο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μην μπορεί να υποκλαπεί πάνω από το δίκτυο. Καμία ιδέα σχετικά με αυτό. Ναι. Να κρυπτογραφήσουμε το κωδικό. Πώς θα μπορούσαμε να το κρυπτογραφήσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τρόπο να κρυπτογραφήσουμε, οπότε να ελέγχει μόνο το κρυπτογραφημένο κείμενο. Αυτό είναι μια ιδέα. Μια άλλη ιδέα θα μπορούσε να είναι. Ναι. Να το κρύψουμε στα λιγότερο σημαντικά bits της κρυπτογραφίας. Ναι, να το κρύψουμε. Να μην φαίνεται ουσιαστικά σε ποιο σημείο είναι ο κωδικός και να είναι σε κάποιο άλλο σημείο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ή μια κρυπτογραφία με ένα σταθερό κλειδί, για παράδειγμα, όλα τα α να τα κάνουμε β, όλα τα β να τα κάνουμε σε, για να μπορεί να φανεί. Αυτές είναι κάποιες λύσεις. Αλλά αυτό δεν πρόκειται για σωστή λύση. Και ουσιαστικά το πρόβλημα που συμβαίνει εδώ είναι ότι έχουμε ασφάλεια μέσω αφάνεια. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ουσιαστικά κρύβουμε τη μέθοδο με την οποία στέλνουμε το κωδικό, με την ελπίδα ότι δεν θα το σκεφτεί κανείς ότι το κάνουμε έτσι. Αυτό δεν είναι πραγματική ασφάλεια. Και πώς ανακαλύπτουμε ότι κάτι είναι ασφάλεια μέσω αφάνεια και όχι πραγματική ασφάλεια. Λέμε το εξής. Αν ο επιθέμενος είχε αρκετό χρόνο και χρήμα και είχε πλήρη πρόσβαση στον κώδικα μας, μπορούσε να διαβάσει όλο τον κώδικα μας, θα ήμασταν πάλι ανασφαλείς. Αν κάνουμε μια κρυπτογράφηση με σταθερό κλειδί, αν κρύψουμε τα δεδομένα μας σε κάποιο σημείο που δεν είναι τόσο προφανές και κάποιος διαβάσει τον κώδικα μας για το πώς κάνουμε ας πούμε, την πιστοποίηση, θα μπορούσε να το ανακαλύψει αυτό. Οπότε πρόκειται για ασφάλεια μέσω αφάνεια. Κρύβουμε δηλαδή κάποια τμήματα κώδικα με την ελπίδα ότι δεν θα τα ανακαλύψει κανείς ποτέ. Αυτό τελικά δεν είναι καθόλου ασφαλές, γιατί συνήθως αυτός που θα προσπαθήσει να επιτευχθεί στην εφαρμογή μας θα σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο από εμάς και συνήθως αυτό θα τον βοηθήσει να παρακάμψει την ασφάλειά μας και να ανακαλύψει αυτά που έχουμε σκεφτεί, χωρίς μεγάλο κόπο.
Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πιο, πιο προχωρημένο. Ευτυχώς αυτό το έχουν φροντίσει άλλοι για μας και λέει με HTTPS. Είναι σαν το HTTP που είδαμε. Τα ίδια δεδομένα δηλαδή στέλνονται, ανταλλάσσονται. Υπάρχει το GET και το POST όπως τα ξέρετε. Μόνο που το κανάλι είναι κρυπτογραφημένο. Και είναι κρυπτογραφημένο όχι με ένα σταθερό κλειδί πάντα, αλλά το κλειδί αποφασίζεται τη στιγμή που συνδέουμε στη σελίδα. Είναι διαφορετικό κάθε φορά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες γι' αυτό δεν έχουν μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι λειτουργεί με κάποιο πιστοποιητικό, το οποίο έχει μέσα ο browser μας, μία σειρά από πιστοποιητικά. Και αν θέλουμε εμείς στη σελίδα μας να έχουμε HTTPS, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα δικό μας πιστοποιητικό και να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε αυτή την κρυπτογράφηση. Οπότε αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λύνεται αυτό το θέμα. Και όλοι οι σύγχρονοι web servers υποστηρίζουν HTTPS, δηλαδή αν έχετε εγκαταστήσει Apache, μπορείτε να ορίσετε ότι κάποια αρχεία θα είναι προσβάσιμο μέσω HTTPS, το οποίο σημαίνει ότι όλες οι παράμετροι που στέλνονται σε αυτά δεν μπορούν να διαβαστούν πάνω από δίκτυο. Κάποιες μεγάλες σελίδες, πώς γίνεται τα πιστοποιητικά που δημιουργούν να τα έχει ήδη ο browser? Παράδειγμα, στο Dua, αν μπαίνουμε μαζί να εγκαταστήσουμε το πιστοποιητικό, ενώ σε άλλες δεν το ζητάει. Ωραία. Η ερώτηση είναι γιατί κάποια πιστοποιητικά δουλεύουν από μόνο τους, ενώ κάποια πρέπει να τα εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας για να μπούμε σε μια σελίδα. Ας πούμε δύο λόγια για το τι είναι ένα πιστοποιητικό. Ένα πιστοποιητικό είναι αυτό που μας επιτρέπει να ξέρουμε ποιος είναι η σελίδα με την οποία μιλάμε, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι δεν παρεμβάλλεται κάποιος τρίτος. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε ένα πιστοποιητικό, αυτό το πιστοποιητικό γίνεται έγκυρο μέσω μιας πιστοποίησης με ένα άλλο πιστοποιητικό. Αυτό είναι η ψηφιακή υπογραφή που λέμε. Τα άλλα αυτά πιστοποιητικά είναι συνήθως από κάποιες μεγάλες εταιρείες όπως η VeriSign, η Thought και ούτω καθεξής. Είναι κάποιες οι οποίες τα πιστοποιητικά τους είναι προεγκατεστημένα στο browser τη στιγμή που τον κάνουμε εγκατάσταση και με βάση αυτά τα πιστοποιητικά μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ένα άλλο πιστοποιητικό είναι έγκυρο. Της Google, ας πούμε, είναι υπογεγραμμένο από τη VeriSign. Και μετά το πιστοποιητικό της Google χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση της ίδιας της σελίδας του Google Search, του Gmail και ούτω καθεξής. Επειδή για να πάρει κανείς την πιστοποίηση αυτή από μια μεγάλη εταιρεία όπως η VeriSign πρέπει να πληρώσει κάποιο ποσό, κάποιοι επιλέγουν να μην το κάνουν. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση πρέπει να αποδεχτείτε στην αρχή ότι το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και από εκεί και πέρα μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα και να μην σας προειδοποιεί. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αλλάξει, που σημαίνει ότι πιθανώς υπάρχει κάποια παρεμβολή από κάποιον τρίτο, θα σας προειδοποιήσει ο browser σας αντίστοιχα. Οκ, σε κάλυψα αυτό. Ωραία. Αυτό που είπαμε και πριν, ποιοι μπορούν να ουσιαστικά παρέμβουν. Ας δούμε λίγο πώς μπορούμε να παρέμβουμε και οι ίδιοι, για να δείτε στην πράξη πώς γίνεται αυτό, μπορείς να ανοίξεις ένα Firefox ή ένα Paras. Λοιπόν, το Paros είναι ένα πρόγραμμα, μπορείτε να το κατεβάσετε, είναι δωρεάν. Αυτό που κάνει είναι λειτουργεί σαν proxy, που σημαίνει ότι ο φιλομετρητής μας συνδέεται εκεί αντί να συνδεθεί κατευθείαν και μετά το Paros με τη σειρά του συνδέεται στο site στο οποίο εμείς είχαμε σκοπό να μπούμε. Παρόμοια, αυτό εντάξει είναι μια απλή μορφή υποκλοπής, την ορίζουμε μόνοι μας που θα πάει. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως όταν έχουμε κοινή πρόσβαση σε ένα σύρματο δίκτυο, μπορούμε να δούμε όλα τα δεδομένα και με άλλα προγράμματα όπως το Wireshark, που μας επιτρέπει να υποκλέπουμε χωρίς να ορίζεται κάποιο πρόξη. Αλλά αυτό είναι το πιο εύκολο για να κατανοήσετε γιατί τι τελικά περνάει πάνω από το δίκτυο. Οπότε εδώ έχει ανοίξει ο κάποιος το Firefox και το Thought. Εδώ το Paros. Θες να ανοίξεις το Chrome, μήπως? Λέω. Εντάξει, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. Θα μπούμε πρώτα σε μια σελίδα που έχει HTTPS όπως το Gmail. Θα δούμε ότι δουλεύει κανονικά. Και μετά θα παρεμβάλλουμε το Paros έτσι ώστε να δούμε τι είναι αυτά τα δεδομένα που περνάνε και να δούμε ότι όντως ο browser μας προειδοποιεί ότι κάτι πάει στραβά. Κάτι πάει στραβά. Οπότε τι θα κάνουμε σε ένα συνδιάγραμμα, πρέπει να ανοίξει αυτό. Εμείς είμαστε εδώ. Στην πρώτη περίπτωση συνδέομαι κατευθείαν στο Gmail. Όπως
Οπότε αυτό το κανάλι επικοινωνίας είναι OK. Στη δεύτερη περίπτωση θα υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος, που είναι το βάρος. Μέσω του οποίου συνδεόμαστε και πλέον το HTTPS δεν έγινε. Ναι, ο browser τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία, έχεις βάλει proxy. Ωραία, τώρα θα κάνουμε αυτό εδώ, το δεύτερο. Θα πούμε στο Gmail να δούμε τι θα συμβεί. Πες, άνοιξε ένα Gmail. Τι συμβαίνει, γιατί μετά το browser περνάει. Πρέπει να το πάρεις και έχεις περάσει ένα HTTPS. Έχεις πρόβλημα, κάτι δεν είναι σωστό. Δεν έχει κανένα δουλειά, έτσι λίγο τις σελίδες. Μάλλον μας κατέρα. Στο πάρος, πού είναι να δείξει. Κάνε expand, πάνω. Και κάνε clear cast και refresh. Και πώς έχεις αποδεχτεί το ιστορικό του πάρος. Λοιπόν, εδώ ορίζουμε ότι θα παρεμβληθεί το πάρος στις συνδέσεις μας. Για πες. Ωραία, λοιπόν, βλέπετε ότι τη στιγμή που σημαίνει παρεμβολή στο HTTPS, μας εμφανίζεται ένα τρομακτικό μήνυμα, το οποίο δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Συμβαίνει αυτό εδώ πέρα και έχει σπάσει. Αυτό εδώ είναι χ, κόκκινο. Έχει ουσιαστικά το HTTPS έχει παραβιαστεί. Και αυτό φαίνεται, μπορούμε να το δούμε, γιατί το πάρος δεν έχει ένα πιστοποιητικό το οποίο είναι ένα έγκυρο για το Gmail. Αν το αποδεχτούμε, σημαίνει ότι επιτρέπουμε να περάσουν τα δεδομένα μας από εκεί μέσα, το οποίο συχνά μπορεί να είναι κακό για μας. Απλά από έξω το δούμε. Ωραία, τώρα ο Πέτρος παίρνει πίσω το πιστοποιητικό του πάρος και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια εξαίρεση εδώ πέρα. Οπότε τώρα μπορεί να δει ουσιαστικά τις λεπτομέρειες της σύνδεσης, τι περνάει μέσα από το δίκτυο. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι υπογεγραμμένο από κάποια αρχή, οπότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει μέσα ότι είναι, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έγκυρο. Από τη στιγμή που το αποδεχτεί, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια παρεμβολή στο δίκτυο. Οπότε μπορούμε να ξέρουμε ότι κάτι πήγε στραβά. Καλό είναι δηλαδή να μην πούμε καν να γυρίσει. Ανάλογα. Ειδικά αν μπαίνω κάθε μέρα στο Gmail και όλα δουλεύουν καλά και μία μέρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, σημαίνει ότι μάλλον κάποιο κάτι κάνει εκεί πέρα στο δίκτυο. Αν την πρώτη φορά που μπαίνω σε ένα site βλέπω αυτό το πρόβλημα, συνήθως σημαίνει ότι δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν για κανονικό πιστοποιητικό, οπότε το αποδέχομαι μία φορά και από εκεί και πέρα θεωρείται έγκυρο. Εκτός αν κάποια στιγμή αλλάξει, οπότε βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό. Για να πες. Εντάξει, δείξε ότι πέρασαν τα δεδομένα. Εντάξει, εδώ το πάρος μπορούμε να δούμε τα post και τα οποία έγιναν και μάλιστα και τα headers πάνω, αυτό είναι του αιτήματος. Και στο response τη απάντηση. Οπότε πλέον βλέπουμε όλα τα δεδομένα τα οποία περνάνε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και σπίτι σας, να τα δείτε δηλαδή στις δικές σας συνδέσεις και μάλιστα μπορεί να σας βοηθήσει και για να κάνετε debug τα προγράμματά σας, αν στέλνετε σωστά HTTP requests, αν τα λαμβάνουν και ούτω καθεξής. Ωραία, ας προχωρήσουμε λιγάκι. Πώς? Ναι, εδώ το password πλέον θα φαίνεται να μεταγράψει ένα οποιοδήποτε password να αφανίσει αυτό. Κάνει κλειό όλα αυτά. Να το δούμε. Ωραία, γράψε ένα δίτρε με συναφέρε. Ωραία. Πού είναι? Να, το υπάρχει ως απλοκείμενο το password εδώ, μπορεί να το δει κανείς. Εντάξει, και επίσης μπορεί να αλλάξει κάποιες τα δεδομένα αυτά, την ώρα που στέλνουμε στο δίκτυο, να στείλει κάτι άλλο. Οκ, πάμε λίγο στην εφάνεια. Ναι. Αν αυτός ο proxy server που έχει μπει ενδιάμεσα ή είναι κάτι άλλο, έχει ένα έγκυρο
Ωραία, καλή ερώτηση είναι αυτή. Τι συμβαίνει αν κάποιος καταφέρει να πάρει ένα έγκυρα πιστοποιητικό και το χρησιμοποιήσει για να φτιάξει ένα proxy? Τα πιστοποιητικά είναι έγκυρα για συγκεκριμένα domains. Δηλαδή, το Gmail παίρνει ένα πιστοποιητικό το οποίο είναι έγκυρο για το Gmail. Αν πάρω ένα πιστοποιητικό, αυτό είναι έγκυρο για το δικό μου domain, το οποίο μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αν πάρω εγώ άλλο proxy και είναι έγκυρο για ένα άλλο domain, θα εμφανιστεί το συγκεκριμένο σφάλι. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, όταν γράφω το λογισμικό, προφανώς υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στο κόστος ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν γράφουμε λογισμικό για την NASA, ας πούμε, αν θέλω να γράψω 2.000 γραμμές κώδικα, θα πρέπει να ξοδέψω κάποιους μήνες για να το κάνω αυτό με μια ομάδα η οποία θα βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν γράφω όμως ένα video game ή ένα website το οποίο δεν θα βάλει σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων, με νοιάζει περισσότερο να προχωρήσω τη δουλειά μου και λιγότερο η ασφάλεια. Όταν λοιπόν αναπτύσσω με το συνήθεια αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες μου, δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη ασφάλεια και καλό είναι να υποθέτουμε ότι ένας επίμονος hacker θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση. Και το ερώτημα είναι, αν αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στη σελίδα μας, τι κακό μπορεί να κάνει, πόσο κακό μπορεί να κάνει. Και ένα ερώτημα που αφορά αυτήν την ελαχιστοποίηση κόστους, αφορά τους κωδικούς των χρηστών μας. Δηλαδή, έχω 1000 μέλη στη σελίδα μου, οι οποίοι έχουν κωδικούς. Αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα μου, θα μπορεί να διαβάσει τους κωδικούς. Θα μπορούσα να το κάνω με κάποιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να τους διαβάσει, να μην μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για να κάνει login αλλού. Αυτή είναι η ιδέα. Να ελαχιστοποιήσω το κόστος δηλαδή στην περίπτωση που αποκτήσει κάποιος πρόσβαση. Καμία ιδέα σχετικά με αυτό, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Δηλαδή, πώς μπορώ να φροντίσω η κωδική μου που αποθηκεύω από τους χρήστες μου να μην εκτίθενται σε κοινή θέα σε κάποιον ο οποίος αποκτάει πρόσβαση χωρίς να το θέλω στην εφαρμογή μου, στη βάση δεδομένων μου. Ναι. Δεν θα τους αποθηκεύουμε σε ένα απλό κείμενο, αλλά θα τους φωτογραφούμε. Ωραία, ναι. Η ιδέα που υπάρχει εδώ είναι ότι δεν θα αποθηκεύουμε απλό κείμενο, αλλά θα αποθηκεύουμε κρυπτογραφημένο κείμενο. Οι κωδικοί μας αποθηκεύονται κρυπτογραφημένοι και όχι σε απλό κείμενο. Ναι. Και μάλιστα μια αντιστρέψιμο. Και μια αντιστρέψιμο. Σωστό είναι αυτό, θα το δούμε τώρα. Για το χρόνο. Φοράζει με αυτό, αλλά αντιστρέψιμο. Ε? Όχι. Μια αντιστρέψιμο. Αντιστρέψιμο. Α, εντάξει, πάση, εντάξει. Όχι, χωρά λίγο. Λοιπόν, αυτή είναι μια συνάντηση που χρησιμοποιείται συχνά για την κρυπτογράφηση αυτή που λέμε, που δεν είναι ακριβώς κρυπτογράφηση, είναι hashing. Ουσιαστικά τι κάνει. Παίρνει ένα αλφαρυθμητικό που μπορεί να είναι ο κωδικός μας, σε αυτή την περίπτωση το hello ή το λίγο, και παράγει ένα τέτοιο αριθμό, ο οποίος είναι 16-αδικός, 32 ψηφίων, και έχει αυτή τη μορφή πάντα. Το μήκος του είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του κωδικού. Και έχει την εξής ιδιότητα, ότι αν ξέρω το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να βρω αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να το δημιουργήσει. Είναι μια αναστρέψιμη συνάρτηση. Και μάλιστα, αν αλλάξω κάτι μικρό στο αρχικό μου κείμενο, αν το θέλω να το αλλάξω με ένα L, το κρυπτογράφημα, το hash, θα αλλάξει εντελώς. Οκ, για να πάρω μια παράταπα. Καμία ιδέα σχετικά με αυτήν την απόδειξη λέει ότι η MD5 συνάρτηση δεν είναι αναστρέψιμη. Δεν υπάρχει η MD5 στη μείον 1 και δεν είναι 1 προς 1. Γιατί? Δεν είναι 1 προς 1 επειδή υπάρχουν περισσότερα αλφαρυθμητικά από τη 16-αδικητική 32 ψηφία. Και αφού δεν είναι 1 προς 1, δεν είναι. Επειδή δεν είναι 1 προς 1, δεν είναι αναστρέψιμη και ο λόγος που δεν είναι 1 προς 1, πηγαίνω λίγο πίσω. Είναι διότι μπορώ να γράψω όσους κωδικούς θέλω, ενώ οι αριθμοί οι οποίοι είναι 32 ψηφία 16-αδικοί είναι περιορισμένοι. Είναι συγκεκριμένοι και περασμένοι, πάρα πολύ βέβαια, αλλά και περασμένοι. Ναι. Μπορεί με λάθος κωδικό να μπούμε τελικά. Ναι, σωστό. Μπορεί, αν κρυπτογραφώ με MD5, να γράψω ένα λάθος κωδικό και όπως να τύχει να είναι ο ίδιος. Αλλά βέβαια είναι τόσο πολλά τα κρυπτογραφήματα που αυτή η πιθανότητα είναι τόσο μικρή που δεν μας απασχολεί. Εντάξει, για προχώρα. Η MD5 έχει κάποια προβλήματα ασφαλείας που έχουν ανακαλυφθεί αρκετά πρόσφατα. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιείται αρκετά ευρέως και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και οι ίδιοι. Αλλά υπάρχουν και άλλες συναντήσεις. Αν θέλετε να τις ψάξετε περισσότερο, υπάρχει η SHA2,
και άλλες. Η βασική ιδιότητα που μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι μονόδρομη. Μπορεί να πάω μόνο από κείμενο απλό σε κρυπτογράφημα και άρα δεν είναι εύκολη η έκδοση της εύσης τιμίων 1. Και όταν εννοούμε στο MD5 πλέον την αντίστροφή της, εφόσον δεν είναι αντιστρέψιμη, αυτό που εννοούμε είναι μία συνάρτηση η οποία να παίρνει ένα αλφαρυθμητικό το οποίο παράγεται από ένα κωδικό και να μας δίνει ένα αρχικό κείμενο το οποίο μπορεί να είναι το ίδιο, μπορεί να είναι κάποιο διαφορετικό, αλλά πρέπει να παράγει το κρυπτογράφημα που θέλουμε. Δηλαδή, έστω ότι δίνεται ένα κρυπτογράφημα. Αυτό, 32 ψηφίων. Η αντίστροφη που επιθυμούμε, που θέλαμε να μπορούμε να έχουμε, αν θέλουμε να το σπάσουμε, θα ήταν μια συνάρτηση η οποία μας δίνει ένα αλφαρυθμητικό, το οποίο αν περάσει την MD5 να μου δώσει το αρχικό κρυπτογράφημα. Βέβαια, δεν απαραίτητα εκείνο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί αυτό που θα μου βγάλει θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να κάνω login. Τώρα πριν προχωρήσει το ακόμα. Προχωρά μία να δούμε αυτό. Λοιπόν, εγώ κάνω μια δημιουργία λογαριασμού χρησιμοποιώντα τη συνάρτηση MD5. Υπάρχει στην PHP από μόνη τη, είναι η MD5 αυτή. Τη περνά ένα αρχιτεκτονικό και σου επιστρέφει το hash. Οπότε εδώ προσθέτω στη βάση δεδομένων τα συγκεκριμένα, ένα καινούριο χρήστη. Το ερώτημά μου τώρα είναι το εξής. Αφού ο αριθμός που έχω αποθηκεύσει, ο κωδικός που έχω αποθηκεύσει είναι κρυπτογραφημένος, πώς γίνεται να πιστοποιήσω τον χρήστη ο οποίος δίνει τον κωδικό του σε απλό κείμενο. Δηλαδή μου λέει, του λέω κάνε login, μου δίνει τον κωδικό του, αλλά εγώ έχω το κρυπτογράφημα. Δεν έχω τον αρχικό κωδικό για να τον συγκρίνω. Ναι. Σωστά, ακριβώς το κάνουμε. Οπότε αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πιστοποίηση. Ο σερβερ δεν γνωρίζει καθόλου τον κωδικό. Ο χρήστης δίνει τον κωδικό σε απλό κείμενο στο διακομιστή. Γίνεται το MD5 του κωδικού που έγινε και συγκρίνεται με τη βάση δεδομένων. Και εδώ είναι ο κώδικας της πιστοποίησης. Ναι, παρακαλώ. Θα ήταν πιο ασφαλές ο έλεγχος, δηλαδή η μετατροπή σε hash, να γίνεται μέσα από τον browser, δηλαδή σε JavaScript. Ο συνάδελφος προτείνει η κρυπτογράφηση του κωδικού πρόσβασης να γίνεται στον browser και στο δίκτυο να στέλνεται το MD5. Υπάρχει κάποια διαφωνία σχετικά με αυτό? Τι το κακό θα είχε? Ναι. Μήπως θα παίρνει το κρυπτογράφημα ένα έτοιμο άμα κάποιος παρέμβαινε στο σύστημα? Δηλαδή, αν έστειλε κατευθείαν το κρυπτογράφημα, ο ενδιάμεσος θα παίρνει κατευθείαν ό,τι χρειαζόταν. Ο ενδιάμεσος στέλνει όμως τον απλό κωδικό, οπότε δεν θα έπαιρνε αυτό που χρειαζόταν τελικά. Ναι. Για να το φωτογραφεί στο browser, μπορεί να το στείλει από το σπίτι του στο browser. Θα πάει απλό, άρα. Όχι, ο browser είναι στο σπίτι. Α. Ναι. Φαίνεται ότι κάνεις το MD5 σε όλους. Γιατί μας ενοχλεί αυτό? Γιατί άλλος θα μπορέσει με το Google να σου πει να βάλει το MD5 και να το κάνει το σπίτι κάτω. Ναι, αλλά ούτως ή άλλως... Ναι. Ναι, ουσιαστικά το βασικότερο πρόβλημα, έχει κάποιος κάποια άλλη ιδέα, ναι. Ότι στην ουσία το κρυπτογράφημα θα ήταν, θα λειτουργούσε ως κωδικός. Ακριβώς. Το κρυπτογράφημα πλέον λειτουργεί ως κωδικός, το οποίο τι σημαίνει ότι αν είμαστε τρία sites που χρησιμοποιούμε όλοι MD5 και κάνουμε την κρυπτογράφηση στον client, σημαίνει ότι αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στη δική μου βάση δεδομένων, πλέον θα μπορεί να στείλει το MD5 και να έχει πιστοποίηση. Δεν χρειάζεται να ξέρει καν τον απλό κωδικό. Αν γνωρίζει το MD5, αυτό αρκεί για να πιστοποιηθεί. Ναι. Άμα ξέρει το κανονικό κωδικό από την αρχή του MD5, τότε θα έχει προσβάσει και σε άλλα site που δεν έχουν ίδια κρυπτογράφηση. Είναι ακόμα χειρότερο. Αν ξέρει, ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν επιτρέπουμε. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Επίσης, μπορούμε το MD5 να το ξανακρυπτογραφήσουμε κάτι άλλο. Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε δεδομένα πάνω στο δίκτυο είναι μέσω HTTPS τελικά. Ακόμα και αν τα προστατεύσουμε πάνω στο δίκτυο, αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στην απομακρυσμένη βάση σε κάποιο άλλο site και έχει το MD5, μπορεί να κάνει login σε εμάς. Ενώ αυτό δεν το θέλουμε εμείς. Θέλουμε να ξέρουμε ότι γνωρίζει το κανονικό κωδικό. Ναι, μπορούμε εμείς πάλι το MD5 να το προστατεύουμε και από το δίκτυο και από τα δύο. Αυτό εννοώ. Κάνοντας ξανά MD5. Ή κάποια άλλη σχέση. Τότε έχεις περισσότερα collisions. Έχεις μειώνει το εύρος των πιθανοτήτων σου και είναι χειρότερο. Θα το συζητήσουμε και στο διάλειμμα αυτό περισσότερο, να προχωρήσουμε με κάποια άλλα πράγματα.
να ρωτήσω, το MD5 δεν θα μπορούσε να είναι παραμετροποιήσιμο, δηλαδή να το κωδικοποιούμε σύμφωνα με κάποιο κωδικό. Αν και εντάξει, πάει λίγο μακριά, αλλά. Όχι, δεν γίνεται. Η συνάρτηση MD5 δεν έχει κάποιο παράμετρο preview. Δεν έχει, όχι. Υπάρχουν όμως τέτοια. Υπάρχουν άλλες, ναι. Αλλά εδώ δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Λοιπόν, τώρα μία ερώτηση. Έστω ότι όταν σας δίνετε ένα MD5, σαν αυτά που είδαμε πριν, ένα 32 ψηφίων αριθμό, ο οποίος είναι το κρυπτογράφημα ενός κωδικού. Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να βρείτε τον αρχικό κωδικό? Υπάρχει καμία ιδέα? Έστω ότι έχετε μόνο ένα, θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλετε να το σπάσετε. Πώς θα γίνεστε? Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σπάει το MD5 και αυτή η τεχνική λέγεται brute force και λειτουργεί αρκετά καλά μάλιστα, παραδόξως. Μπορεί να φαίνεται ότι θα πάρει για πάντα, αλλά δεν παίρνει για πάντα. Και χρησιμοποιούμε ουσιαστικά δύο παραλλαγές της. Η πρώτη είναι δοκιμάζω πραγματικά όλους τους συνδυασμούς. Η δεύτερη είναι χρησιμοποιώ ένα λεξικό όπως το αγγλικό λεξικό και δοκιμάζω τις αγγλικές λέξεις, τις ελληνικές λέξεις που είναι συνηθισμένοι κωδικοί ή και άλλες συνδυάζω, ας πούμε, δύο λέξεις και είναι πολύ λιγότερες βέβαια γιατί. Άλλα να δοκιμάσω 60.000 κωδικούς και άλλο κάποια εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια. Ωραία, άνοιξε στο παραδείγμα το που έχω. Στο λύση όχι ξύλο. Σκύρτη. Λοιπόν, θα έχω γράψει δύο υλοποιήσεις. Brute force, η μία είναι με επίθεση λεξικού και η άλλη είναι με επίθεση πρακτικό brute force. Σε PHP, κάνε λίγο zoom. Άνοιξε πρώτα το άλλο που είναι χέρι. Ωραία, τι κάνει αυτό. Ορίζει δύο σταθερές. Η μία είναι το pass, το hash που θέλω να σπάσω. Η δεύτερη είναι το αρχείο που έχει τις λέξεις του αγγλικού λεξικού. Και τι κάνω. Παίρνω τα περιεχόμενα του αρχείου εκεί πέρα, στην πέμπτη γραμμή. Και μετά τα χωρίζω με βάση τις αλλαγές γραμμών. Η συνάρτηση explode αυτό που κάνει είναι παίρνει ένα αλφαριθμητικό ως δεύτερη παράμετρο που είναι το μεγάλο αλφαριθμητικό. Παίρνει και ένα μικρότερο αλφαριθμητικό στο πρώτο παράμετρο και χωρίζει το μεγάλο με βάση το μικρό και επιστρέφει ένα πίνακα. Δηλαδή, αν έχω το explode με το αλφαριθμητικό κόμμα του hello world, ας πούμε. Αυτό. Θα επιστρέψει ένα πίνακα ο οποίος θα έχει το μεγάλο αλφαριθμητικό χωρισμένο με βάση το κόμμα. Δηλαδή θα έχει πρώτα το hello αυτό, μετά θα έχει το world που είναι αυτό και μετά θα έχει το τελικό hello. Οπότε αυτό που κάνω εκεί πέρα είναι διαβάζω το αρχείο του λεξικού, το χωρίζω με βάση τη γραμμή, θεωρώ ότι δηλαδή σε κάθε γραμμή έχει μία αγγλική λέξη. Και μετά περνάω από όλες τις λέξεις και ελέγχω αν το MD5 της συγκεκριμένης λέξης είναι ίσο με αυτό που θέλω να σπάσω, στην οποία περίπτωση τυπώνω και το κωδικό που ήθελα να βρω. Αρκετά προσκόπτως, υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με το πώς δουλεύει αυτό. Ας δούμε και το brute force που είναι πιο δύσκολο. Εδώ ουσιαστικά ψάχνω όλους τους κωδικούς που περιέχουν είτε από αλφα έως είτε από 0 έως 9, φαίνεται και στην γραμμή 5. Τι λέω εδώ πέρα, λέω ότι το Charles είναι ένας πίνακας ο οποίος θα περιέχει 0, 1, 2, 3 κλπ. A, B, C, D, E κλπ. Μέχρι το Z. Και μετά τα μετράω κιόλας 9 γραμμή, το αποφυγείο έχει στο deep length. Πάλι έχω στη γραμμή 3 ορίσει το hash το οποίο θέλω να σπάσω. Του λέω επίσης στη γραμμή 2 ότι θέλω να βρω κωδικούς μέχρι 6 χαρακτήρες. Και μετά κατέβαλα το θέμα κάτω ζύγω. Λοιπόν, εδώ πέρα ανέβα λιγάκι. Ωραία. Σε αυτό το for, λέω πρώτα θα δοκιμάσω κωδικούς με 0 χαρακτήρες. Μετά με 1, μετά με 2. Μέχρι max length. Και λέω, εντάξει, τι κάνω. Φτιάχνω έναν αριθμό ο οποίος είναι όλο μηδενικά στην αρχή και μετά τον αυξάνω. Και κάθε ψηφίο του αριθμού αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. Οπότε, κάνω εδώ την αντιστοιχεία
Και ουσιαστικά το σημαντικό είναι η γραμμή 39, εκεί που λέει αν το MD5 του αλφαρυθμητικού που έφτιαξα, που είναι ένας από τους συνδυασμούς, είναι ίσως με αυτό που θέλει, τότε το κωδικό είναι αυτός που θα τυπώσω. Όποιος θέλει να το μελετήσει, θα το ανεβάσω να το μπορεί να το δει. Θα το τρέξουμε. Θέλω να το τρέξετε. Θα το ανεβάσω, οπότε μπορεί να το τρέξετε μόνοι σας. να το δείτε. Απλά δεν έχω πάρα πολύ χρόνο τώρα. Ποιος θέλει να το δείτε. Αυτό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Το γράψα πιο παλιά. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Ας προχωρήσουμε. Κάτι τύπου test, hello, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Και υπάρχει και ένα ανοιχτό ερώτημα κάπως μαθηματικό, αυτό. Το οποίο φαίνεται και κάπως ανούσιο. Αλλά έχει κάποιο ενδιαφέρον για την κατανόηση του MD5. Ναι. Το θέλω πως θεωρητικά μπορεί να υπάρχει, αλλά πρακτικά όχι. Ναι. Είναι ας πούμε σαν να μελετάς μια συνεχή κατανομή. Ναι. Όπου επιμένοντας να σε πει κάτι. Ναι, δεν είναι συνεχής βέβαια, γιατί είναι αλλά για κάτι που πλησιάζει, γιατί όταν είσαι ας πούμε... Εντάξει, ωραία, τότε ποιο είναι. Ωραία. Λέει ο συνάδελφος ότι είναι πολύ απίθανο να συμβεί αυτό, πράγματι. Αλλά το ερώτημα είναι ποιο είναι το α, έτσι ώστε να μοιάζει πιο πολύ με το MD5, άμα δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς ισότητα. Να έχει το μέγιστο αριθμό ψηφίων που να είναι ίδιο. Υπάρχει ένας ανοιχτός διαγωνισμός που μπορείτε, αν θέλετε, να το προσπαθήσετε. Και τον αλγόριθμο του MD5 πού τον βρείτε. Ο αλγόριθμο του MD5 είναι ανοιχτός, μπορείτε να το διαβάσετε, είναι στη Wikipedia. Μπορείτε να το κατανοήσετε, αν θέλετε. Είναι μαθηματικά, εντάξει. Ναι. Δεν μπορούμε απλά να το τρέξουμε. Με 32 ψηφία και πάρει και λύνει. Θα πάρει κάποιο αιώνα. Θα πάρει πάνω από τον χρόνο που ζει το σύμπαν, α πούμε. Οπότε... Εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω. Να δούμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Έχουμε εδώ ένα SQL ερώτημα το οποίο, όπως βλέπετε, κάνει μία πιστοποίηση για το αν έχω κάνει επιλογή σωστά. Τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, το MySQL Query θέλει το ερώτημα. Εδώ πέρα το ερώτημα μου τι λέει. Επέλεξε το user ID από τον πίνακα users και έλεξε αν αυτά τα δύο πράγματα είναι σωστά. Ο κωδικός και το όνομα χρήστη. Και περιορίζω σε έναν, προφανώς ένα στέλνει λογαριασμό. Οπότε όταν δίνω ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβαση, θα φτιάξει. Αν το που δώσει αποτέλεσμα, τότε το user ID είναι το σωστό. Κάνει login, αποθήκευσε το στο session. Διαφορετικά θα επιστρέψει 0 εγγραφές, οπότε δεν έχει κάνει login σωστά. Επέστρεψε τη σελίδα. Δεν είναι σωστός ο κωδικός σου και ούτω καθεξής. Το έχετε δει, το έχετε υλοποιήσει. Φαίνεται αθώο, αλλά δεν είναι τόσο αθώο. Εδώ τι συμβαίνει, το user, η μεταβλητή user είναι κάτι που διαβάζουμε από το HTTP post και η μεταβλητή password είναι και αυτή περνιέται με HTTP post. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι, είναι μια παρατήρηση αυτό. Για την ασφάλεια θα την εξηγήσουμε. Ωραία, το καταλαβαίνετε αυτό, υπάρχει κάποια ερώτηση? Ωραία, εντάξει. Οπότε υπό κανονικές συνθήκες έχουμε κάτι τέτοιο. Δίνω ένα κωδικό, δίνω το όνομά μου και μου επιστρέφει το user ID που έχω βάλει. Όμως, τι γίνεται αν δεν δώσω τόσο συνηθισμένα στοιχεία και δώσω κάτι λίγο διαφορετικό? Τι γίνεται για παράδειγμα αν δώσω αυτό το όνομα χρήστη? Ναι. Το είδα και στην πράξη βασικά, γιατί την πάτησα στην ανάπτυξη της τελικής εργασίας. Υποθέτω ότι στο δεύτερο εισαγωγικό κλείνει ναι. Το όνομα, οπότε μπαίνει μόνο το δύο ως όνομα ναι. Και μένει ακριβώς. Μετά το άλλο άκι. Ωραία, βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Προφανώς αυτό είναι ένα συντακτικό και είναι όλο ένα αλφαρυθμητικό για την PHP, το οποίο το στέλνει στην SQL. Ναι. Που τι σημαίνει, γιατί είναι κώδικας. Κάποια στιγμή ανοίγει ένα αλφαρυθμητικό. Τώρα γνωρίζετε το γεγονός ότι είναι κόκκινο και δείτε το σαν ερώτημα SQL. Ανοίγει το αλφαρυθμητικό, έχει μέσα το DIO, κλείνει το αλφαρυθμητικό και μετά η SQL περιμένει κάτι ακόμα στο WHERE, ένα END, ένα κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπει το ONEASY, το οποίο δεν είναι κάποια εντολή. Μετά βλέπει και ανοίγει κι άλλο αλφαρυθμητικό εκεί πέρα, το οποίο περιέχει END PASSWORD, που κανονικά θα πρέπει να είναι κώδικα σαν είναι αλφαρυθμητικό. Μετά εκεί που αρχίζει το I love you, κλείνει το αλφαρυθμητικό. Το I love you είναι κώδικας για την MySQL. Μετά ανοίγει στο τέλος ένα αλφαρυθμητικό το οποίο δεν κλείνει ποτέ. Οπότε πρόκειται για συντακτικό σφάλμα. Το βλέπουμε όλοι αυτό. Θα χρειαστεί να το καταλάβετε καλά για να προχωρήσουμε παρακάτω. Αν δεν το καταλαβαίνετε, ρωτήστε. Οπότε γράφοντας. Ναι. Μερικές φορές όμως έχω παρατηρήσει ότι κάποιες εκδόσεις που έχει νομίζω όταν το στέλνουν αυτό το βάζουν ως χαρακτήρα το.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος ασφαλείας που έκαναν οι προγραμματιστές της PHP, που έφτιαξαν την PHP και ευτυχώς έχει διορθωθεί στην PHP 5, γιατί μας δίνει ένα ψεύτικο αίσθημα ασφάλειας που τελικά δεν είναι καθόλου σωστό και θα δούμε το σωστό τρόπο να το διορθώσουμε. Ωραία. Okay. Οπότε βλέπετε όλο το συντακτικό σφάλμα. Οπότε όταν κάποιος δώσει ένα username το οποίο μοιάζει με αυτό και ένα password το οποίο μοιάζει με εκείνο, αντί να του πει ξέρεις τι, το όνομα χρήστη είναι λάθος και να το γυρίσει στη σελίδα όπως θα θέλαμε, θα του πει PHP error κλπ. Undefined resource, δεν ξέρω τι γράφει. Το έχετε δει όλοι. Έτσι. Θα βγάλει ένα σφάλμα που δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό. Οπότε θα θέλαμε αυτό να μην συμβαίνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κακό που μπορεί να συμβεί εδώ. Μην προχωρήσεις. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Αν κάποιος προγραμματίζει έτσι. Ναι. Μπορεί να γράψει το υπόλοιπο του κώδικα όπως θα έχει γραμμίσει. Ναι. Μπορώ να γράψω ό,τι κώδικα θέλω μετά το πρώτο εισαγωγικό. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα να αποκαλυφθεί και η δομή της βάσης μας με κάποιο έργο που θα. Σωστό, βέβαια. Λέει συνάδελφος ότι από το σφάλμα που θα εμφανίσει και όλα το μόνο βάζοντας μία απόστροφο θα καταλάβει ο επιτιθέμενος και τη δομή της βάσης μας, το οποίο είναι κάτι που δεν θέλουμε συνήθως. Αλλά αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος εδώ πέρα είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί μπορεί κανείς να τρέξει κάποια άλλα πράγματα, ό,τι θέλει. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε δύο αποστρόφους στο τέλος και μία στο password και να πούμε με όποιο όνομα θέλουμε. Μάλλον. Αν είχα ενδιαφέρον όμως το password θα μπορούσες. Αντί να λέει, αλλά είχε ένα επιφάει. Οπότε ό,τι απόστροφο και να βάλω δεν θα έχετε πρόβλημα. Όχι, εντάξει. Βασικά. Ίσως. Για να δούμε πώς. Κοιτάξτε τώρα τι όνομα χρήστη εγώ δώσει. Έχω δώσει αυτό εκεί το 2 και είναι σαβαϊκό ωραίες, ωραίο, ωραίο, νίζεις. Και μετά δεν έχει άλλο σαβαϊκό. Οπότε μπαίνει στη θέση, βλέπετε εκεί που ο προγραμματιστής και βάλει το user, είναι με κόκκινο αυτά που έχω γράψει η εικόνα μου. Και ουσιαστικά το ερώτημα γίνεται κάτι που είναι πολύ ανεπιθύμητο. Τι σημαίνει εδώ πέρα. Αυτό δεν έχει συντακτικό σφάλμα καταρχάς. Είναι έγκυρο SQL ερώτημα. Θα τρέξει μια χαρά. Τι θα επιστρέψει με το θέμα. Μπορεί κανείς να δει τι θα επιστρέψει. Θέλω να μας πείτε. Ένα. Ποια εγγραφή θα μας επιστρέψει. Ένα θα επιστρέψει μάλλον το where μας. Ναι. Το χρήσιμο password δεν λάβει. Το χρήσιμο password δεν λάβει. Αν δεν υπάρχει. Ναι. Βασικά την πρώτη εγγραφή θα επιστρέψει. Σωστά. Την πρώτη εγγραφή της βάσης δεδομένων. Γιατί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δείτε το ερώτημα και δείτε κάτω πώς γίνεται η παρένθεση για να εκτελεστεί αυτό. Τα end και το aor εκτελούνται με τη σειρά, έτσι, η προτεραιότητά του είναι με τη σειρά. Οπότε τι συμβαίνει. Κοιτάει αν το password είναι lobby και ταυτόχρονα το όνομα είναι 2, το οποίο είναι ψευδές. Μετά κοιτάει αν το n είναι ίσον 1, το οποίο ισχύει. Οπότε η παρένθεση αυτή με το or n ίσον 1 είναι αληθής. Και μετά κοιτάει το or name ίσον isis, το οποίο αυτό είναι ψευδές. Αλλά επειδή το προηγούμενο είναι αληθές και έχω or, το αποτέλεσμα είναι μια αληθής. Η πρόταση, το οποίο σημαίνει ότι αυτή η πρόταση είναι πάντα ένα, πάντα true, και άρα επειδή έχω λύνει πέρα, θα μου επιστρέψει την πρώτη εγγραφή του πίνακα users, η οποία ποια είναι. Επειδή έχουμε την. Ναι, ο admin. Προφανώς. Αυτό είναι το πιο απλό SQL injection. Λέγεται SQL injection επειδή μπορούμε να βάλουμε ουσιαστικά SQL κώδικα εκεί που κανονικά επιτρέπονται δεδομένα. Πριν προχωρήσουμε, επειδή εντάξει δεν είναι φοβερά απλό, υπάρχει κάποια ερώτηση για το πώς γίνεται αυτό. Να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο. Θέλει κάποιος, το καταλάβετε όλοι. Ωραία. Αυτό πλέον δεν ισχύει δηλαδή για PHP. Αυτό ισχύει και νομίζω ότι όσοι έχετε γράψει κώδικα δεν έχετε φροντίσει γι' αυτό, οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε και στην τέταρτη-πέμπτη εκτεργασία σας, στην τελική εργασία σας. Πολύ συχνό φαινόμενο, το είδα κιόλας ότι
υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε να δείτε τι θα συμβεί. Ο τρόπος που θα το λύσουμε, θα το δούμε τον τρόπο που θα το λύσουμε. Δεν ναι. Κάποιος να γράψει ένα τέτοιο ερώτημα όμως. Ένα ερώτημα σαν ποιο. Σαν αυτό. Γιατί, άκου να δεις, έχεις εσύ μια σελίδα η οποία χειρίζεται πιστωτικές κάρτες. Και όταν μπαίνεις εσύ ως administrator, έχεις πρόσβαση σε όλες τις πιστωτικές κάρτες. Εγώ είμαι κάποιος κακός, ο οποίος θέλει να αποκτήσει πρόσβαση, αλλά δεν μπορεί. Οπότε πάω να κάνω login και στο username γράφω. Πηγαίνω μια πίσω. Γράφω αυτό το κοινό κόκκινο. Αυτό. Και ξαφνικά έχω πρόσβαση σε όλες τις πιστωτικές σου κάρτες. Οπότε έχω αποκτήσει πρόσβαση χωρίς να το θέλει στο site σου εκεί που δεν έπρεπε. Και θα πρέπει να προστατευτεί από αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν το πει να εμφανίζει έργο που δεν υπάρχει αυτό ο χαρακτήρα. Ο συνάδελφος προτείνει όταν εντοπίζεται ένας τέτοιος χαρακτήρας από την JavaScript να εμφανίζεται ένα error στο browser. Αυτό γιατί είναι λάθος. Ναι, Μάκη. Κάποιος hacker θα μπορούσε να παραγράψει την JavaScript και να στείλει κατευθείαν αυτό. Πώς θα μπορούσε να παρακαμφθεί η JavaScript. Λέει ο συνάδελφος ότι η JavaScript μπορεί να παρακαμφθεί, αλλά πώς. Δημιουργώντας μια δικιά του σελίδα με τη login form που να κάνει. Σωστά. Ναι, η πρόταση του συναδέλφου είναι ότι αν υπάρχει κάποια προστασία μέσω JavaScript, μπορώ εγώ να φτιάξω ένα δικό μου HTML αρχείο, ένα δικό μου server, να γράψω τα στοιχεία και να το στείλω στο server σου, αποκτώντας πλέον πρόσβαση. Ναι. Server side JavaScript. Server side PHP. Ναι, εντάξει, παρόλα αυτά με server side JavaScript. Δεν έχουμε μιλήσει για server side JavaScript, αλλά θα μπορούσε, ναι. Ναι. Μπορείς να απενεργοποιήσεις την JavaScript από το browser. Ναι, και ένας άλλος τρόπος απενεργοποιήσει την JavaScript από το browser, οπότε δεν μπορεί να απαραίτηθει ο client, ο πιο εύκολος τρόπος. Ωραία. Ας δούμε και ένα πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Βλέπετε, αντί να έχω κάνει login με τον administrator, έχω κάνει το γράψει το εξής. Δύο, κλείνει εισαγωγικό, τελειώνει το ερώτημα. Delete from users. Τελειώνει το ερώτημα και μετά την παύλα παύλα. Η οποία παύλα παύλα είναι ένα. Δεν φαίνεται. Γράφει MySQL σχόλιο. Η παύλα παύλα εισάγει ένα σχόλιο στη MySQL. Οπότε τι θα κάνει αυτό. Θα διαβάσει πρώτα το user ID για να κάνει login, δεν θα βρει τίποτα. Μετά έχει το semicolon εκεί πέρα, το οποίο σημαίνει τελειώνει και το ερώτημα το ένα. Και τρέχει το άλλο ερώτημα, το οποίο διαγράφει όλους μας τους χρήστες. Και μετά έχει την παύλα παύλα για να μην δημιουργηθεί το σφάλμα. Το υπόλοιπο είναι ένα σχόλιο. Ναι. Αν δημιουργούσε συντακτικό σφάλμα, θα τα καταπληκτούσαν ερωτήματα. Όχι, δεν θα μπορούσαν να τρέξουν με συντακτικό σφάλμα. Και το σχόλιο αυτό είναι σχόλιο σειρά ή σχόλιο. Είναι σχόλιο από εκεί και πέρα όλα είναι αγνοούνται. Και όλε οι γραμμέ. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση, ναι. Αυτή επειδή το δοκίμασα στο site μου. Η MySQL query σου πρέπει να στείλει μόνο ναι, σωστά. Λέει ο συνάδελφος ότι το MySQL extension της PHP έχει μια προστασία σε σχέση με αυτό το είδος των ερωτημάτων και λέει ότι όταν βρίσκεται σε semicolon τρέχει μόνο το πρώτο ερώτημα για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά προφανώς αυτό είναι μια ψεύτικη ασφάλεια γιατί αυτό το ερώτημα μπορώ να το τρέξω άμα το φτιάξω λίγο καλύτερα μπορώ να σου βρίσκω όλους τους χρήστες. Απλά θα το χωρίσω σε δύο ερωτήματα, θα το κάνω ένα. Ή θα χρησιμοποιήσω κάποιο delete ερώτημα που έχει κάπου αλλού. Θα χρησιμοποιήσω το ερώτημα που κάνει διαγραφή χρήστη και θα μου διαγράψει όλους. Οπότε είναι μια ψεύτικη ασφάλεια τελικά. Όταν θα κάνουμε submit σε αυτή τη φόρμα, θα πάρουμε αυτή την SQL αυτό μέσα. Αυτό που είναι σε πράσινο εκεί πέρα. Ναι. Αυτό. Αυτό εκεί θα δεις το. Θα μας δούμε τα αποτέλεσμα. Όχι. Μετά θα σε υπάρχει ο αριθμό. Φαντάζομαι ότι θα σου πει λάθος κωδικός και μετά δεν θα μπορείς να κάνεις login ποτέ ξανά. Οπότε πώς θα είμαστε στην ιεραρχία του Ιστορίου. Με τον προηγούμενο τρόπο. Δηλαδή, αυτό πήγαινε και άλλο πίσω. Αυτό. Δηλαδή, άλλο ερώτημα τρέχει. Αυτό δεν είναι πολύ γνωστό. Αυτό είναι μια τράπεζα που τα ξέρει. Πώς? Είναι πολύ γνωστά αυτά. Μια τράπεζα που τα ξέρει. Μια τράπεζα που τα ξέρει. Ή και όχι. Όχι, εντάξει. Είναι το πιο γνωστό πρόβλημα ασφαλείας στο SQL injection, είναι αρκετά διαδεδομένο. Όλοι οι επαγγελματίες και οι developers το ξέρουν. Και πλέον, εντάξει, επειδή έχετε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, πρέπει να το ξέρετε εσείς και να προστατεύεστε από αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που δοκιμάζει κάποιος όταν θέλει να ρίξει το site σας. Κάτι τέτοιο θα κάνει. Θα βάλει μια απόσταση να δει τι θα συμβεί.
Παραδόξως βέβαια υπάρχουν αρκετά sites τα οποία έχουν αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε. Λοιπόν, εδώ έχω ένα ερώτημα που δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι το ερώτημα τύπου draw. Εκτός από τα ερωτήματα που είδαμε που χειρίζονται τα δεδομένα. Εκτός από τα ερωτήματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής που χειρίζονται τα δεδομένα, που είναι select, insert, update, delete, υπάρχουν και κάποια ερωτήματα τα οποία χειρίζονται τη δομή της βάσης μας. Το ερώτημα draw table σβήνει ένα πίνακα εντελώς, το σχήμα του. Οπότε μπορώ να κάνω ελεκτικά αυτό που είχα κάνει πριν σχεδόν, μόνο που σβήνω εντελώς και το σχήμα πλέον, και όχι απλά όλες τις εγγραφές. Με το ίδιο τρόπο. Ωραία, κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς λοιπόν με το SQL injection είναι αυτά. Μπορεί να αντιγράψει τα δεδομένα μας χωρίς να το ξέρουμε, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μας χωρίς να ξέρουμε ότι δεν έγινε από κάποιον που πρέπει, μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μας που είναι το λιγότερο, γιατί αν τα αλλάξει χωρίς να το ξέρουμε θα την έχουμε πολύ χειρότερα αν είμαστε μια τράπεζα, ας πούμε. Και το τελευταίο είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάτημα για να κάνει κάτι χειρότερο. Δηλαδή, διαβάζοντας ένα κωδικό από τη βάση, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για να μπει με SSH, ας πούμε. Να δοκιμάσει το ίδιο κωδικό ή να κάνει κάτι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα, ώστε αργότερα να αποκτήσει ακόμα περισσότερη πρόσβαση. Αυτό είναι κάτι που γενικά ισχύει στα προβλήματα ασφαλείας. Αν έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο είναι μικρό, και ένα άλλο, το οποίο είναι επίσης μικρό, και από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα κακό, μαζί μπορεί να κάνουν κάτι πολύ χειρότερο. Ωραία. Και η ερώτηση τώρα είναι πώς μπορώ να προστατευτώ από τέτοιου είδους επιθέσεις σε ένα site που φτιάχνω ίδιος. Τι ιδέες υπάρχουν για το τι μπορώ να κάνω για να το αποφύγω αυτό το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν πλέον από την 5-1 μετά. Θα πρέπει να φτιάξει το όνομα για να μπορέσει να κάνει κάτι, αλλά και πάλι θα είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει ένα ερώτημα που κάνει έγκυρο. Είτε με prepared statements που υποστηρίζουν όλες τις γλώσσες και πρακτικά φτιάξει το query και στη θέση των τιμών που θα περάσεις, βάζεις ένα αναγνωριστικό το οποίο κάνει. Ωραία, ωραία. Θα δούμε μετά αυτό. Υπάρχει κάποια πιο. Πώς το λένε, πρωτόγονη ιδέα για το τι μπορούμε να κάνουμε. Κάποιος που δεν το έχει ξανασκεφτεί εδώ. Που δεν το έχει ξαναδεί από πόλους. Ναι. Μπορούμε να απαγορεύουμε κάποιους χαρακτήρες. Πολύ ωραία. Ωραία, η πρώτη ιδέα είναι αυτή, να απαγορεύσουν κάποιους συγκεκριμένους χαρακτήρες. Ναι, λέει συνάδελφος ότι στο σερβερ, άμα δω χαρακτήρα εισαγωγικού, άμα δω χαρακτήρα escape κλπ, θα κάνω μια απαγόρευση. Κάπως έτσι. Τι συμβαίνει εδώ, διαβάζω πρώτα το username μέσω post και μετά έχω ένα μεγάλο if το οποίο λέγει αν υπάρχει ο χαρακτήρας μονού εισαγωγικού, είναι το πρώτο, αν υπάρχει ο χαρακτήρας της ανάγωγης καθέτου, το δεύτερο, ή αν υπάρχει ο χαρακτήρας του διπλού εισαγωγικού, είναι το τρίτο, τότε πες το ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος. Οπότε αυτό μας προστατεύει από SQL injection. Παρακαλώ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Λέει συνάδελφος ότι φανταστείτε ότι έχουμε ας πούμε ένα κοινωνικό δίκτυο και θέλω στο about me να μπορώ να γράψω εισαγωγικά. Δεν θα πρέπει να μπορώ. Άμα το απαγορεύσω αυτό, έχω πρόβλημα. Κάποιες φορές τα εισαγωγικά έχουν μια κυριολεκτική χρήση και δεν χρησιμοποιούνται για κακούς σκοπούς. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε escape αυτούς τους χαρακτήρες πριν τους στείλουμε στο MySQL. Πολύ ωραία. Προτείνω συνάδελφος αντί να το απαγορεύσω εντελώς, να κάνω escape τους χαρακτήρες. Να κάνω escape τους χαρακτήρες, να κάνω αυτό εκεί πέρα. Το, τη μονή απόστροφα την κάνω ανάποδη κάθετος μονή απόστροφος, τη διπλή να την κάνω ανάποδη κάθετος διπλή και την ανάποδη κάθετος την κάνω διπλή ανάποδη κάθετος. Το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν μπορεί κανείς βάζοντας απόστροφο να κλείσει το string που έχω ανοίξει εγώ σαν προγραμματιστής και να αρχίσει να γράφει κώδικα. Αν γράψει μόνο απόστροφο, θα είναι μέρος του string επειδή θα γίνεται escape. Αυτό γίνεται με τη συνάντηση της λάσσας.
τη βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχει στην PHP από μόνη της. Τι κάνει στη συνάντηση, παίρνει μία παράμετρο που είναι ένα αλφαρυθμητικό και κάνει αυτές τις αντικαταστάσεις. Αφού τις κάνουμε, επιστρέφει το αποτέλεσμα το οποίο το βάζω εγώ εδώ στο username. Ναι. Το πρόβλημα είναι πώς αποφέρεις το SQL injection σε ένα πεδίο σαν το About Me, σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Όπου δεν θα ήθελες να απαγορεύσεις τα εισαγωγικά. Ναι. Δύο διαφάνειες πίσω, εκεί που είχαμε τον άλλο τρόπο. Γιατί εκεί που ψάχνουμε για slash την κάνουμε escape πρώτα. Ναι, γιατί ρωτάει ο συνάδελφος στη δεύτερη γραμμή που καλούνται STR boss. Εντάξει, το προσπέρασα λίγο γρήγορα αυτό. Η STR boss τι κάνει, παίρνει ένα μεγάλο αλφαριθμητικό, το username, ως πρώτο παράμετρο και παίρνει και ένα μικρό αλφαριθμητικό, ας πούμε αυτό, και τι κάνει, επιστρέφει τη θέση που έχει αυτό μέσα στο μεγάλο. Ας πούμε ότι αυτό είναι... Θα επιστρέψει τη θέση αυτού του αρθοβήτα. Αν δεν υπάρχει το αρθοβήτα, θα επιστρέψει το false. Οπότε το not ίσον ίσον, όχι ίσον ίσον false σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω το παρέλειψα λίγο αυτό. Τώρα ρωτάει συνάδελφος εδώ πέρα γιατί εδώ δεν βάζω αυτό. Και βάζω αυτό. Που είναι το string το οποίο ψάχνω μέσα στο μεγάλο αριθμητικό. Μπορεί κανείς να δει. Εγώ θέλω να πω τη μόνη ανάποδη αυτό, δύο. Και τη μία να την απαγορεύσω. Ουσιαστικά, ναι. Αν είχαμε μόνο το backslash, τότε θα έκανε escape το δεύτερο εδώ πέρα γίνεται escape σε επίπεδο PHP. Γίνεται escape αυτό και αυτό είναι string σε PHP. Ναι. Αν είχαμε κενό πριν το δεύτερο εισαγωγικό, έκανε το ίδιο. Θα έκανε escape το κενό που δεν θυμάμαι τι κάνει. Νομίζω ότι βρίσκει το κάνει backslash και κενό. Οπότε θα βρίσκει μόνο τα αυτά που έχουν και backslash και κενό αμέσως μετά. Οπότε δεν το θέλω αυτό. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Οπότε ναι. Γι' αυτό έχω πλέον ανάποδες κάθετες. Δεν ψάχνω για δύο ανάποδες κάθετες, ψάχνω για μία. Αλλά πρέπει να την κάνω escape σε επίπεδο PHP string. Ναι. Γιατί να κάνουμε escape και να μην αντικαταστήσουμε με τον ειδικό HTML χαρακτήρα που. Η εντολή που αντικαθιστά στο HTML τους χαρακτήρες αυτούς. Ναι. Ξεκινάμε με τον χαρακτήρα τον. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Ναι. Το όνομα, προτείνει ο συνάδελφος να αντί να αντικαταστήσω το αυτό. Με αυτό, να αντικαταστήσω αυτό με το αντίστοιχο HTML. Λέει κανείς γιατί αυτό δεν είναι συνήθως επιθυμητό. Δεν είναι πρόβλημα ασφαλείας, αλλά συνήθως δεν θα το θέλαμε. Ναι. Αν είναι μετά όλα αυτά το βασικό πρόβλημα είναι ότι η βάση δεδομένων μου δεν θα έπρεπε να γνωρίζει καν ότι χρησιμοποιείται για HTML. Θυμηθείτε ότι πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό των ενιών αυτών. Τι είναι backend και τι είναι frontend. Όταν κάνω αυτό το use scaling, η βάση δεδομένων γνωρίζει ότι πρόκειται να το εμφανίσω σε HTML. Αυτό δεν είναι επιθυμητό, δεν είναι καθόλου ωραίο, γιατί την ίδια βάση θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω για μια console εφαρμογή, για να κάνω παραγωγή ενός PDF, το οποίο δεν έχει τέτοιο είδους escape, και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό που θέλω συνήθως είναι να, στη βάση δεδομένων να πει όντως αυτό μέσα σε ένα string. Και για να το πετύχω αυτό, χρειάζομαι αυτό το είδους το escape. Εντάξει, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σας έδειξε συνάντηση από τις λάσεις που κάνει το escaping με τον τρόπο που είδαμε. Οπότε πλέον τα ερωτήματά μας είναι κάπως όπως το προηγούμενο. Εδώ. Βλέπετε ότι πλέον όταν βάζω μία απόστροφο αντί να έχει την ειδική σημασία που έχει στην SQL ως κλείνει το αλφαρυθμητικό, έχει τη σημασία της αποστρόφου κάθε αυτής, επειδή γίνεται escape. Οπότε αυτό που θα αποθηκευτεί θα είναι στη βάση δεδομένων, θα είναι αυτό σειρά. Όπως το έγραψα ακριβώς, αυτό θα είναι το όνομά μου να κάνουμε insert με αυτόν τον τρόπο και αυτό θα ελέγξει αν είναι ίσο αν κάνω select με αυτόν τον τρόπο. Εναλλακτικά υπάρχει και η MySQL Real Escape String,
η οποία κάνει την ίδια δουλειά με το Arch Lasers, αλλά λαμβάνει υπόψη και την κωδικοποίηση που χρησιμοποιούμε, οπότε προσθέτει μια επιπλέον ασφάλεια, γιατί η απόσταση, το backslash κλπ. Μπορούν να ασφαλούν ως διαφορετικά bytes ανάλογα με το encoding σας, αλλά αν χρησιμοποιείτε και αυτό δεν θα έχετε τέτοια θέματα και το Arch Lasers είναι και αυτό κατάλληλο. Για πάμε παρακάτω. Για πάμε αυτό. Αυτό είναι το XKCD. Η μητέρα προγραμματίστρια ονομάζει το γιο της Robert, κλείνουν εισαγωγικά κλπ. Και όταν γράφει το σχολείο δεν έχουν πρόβλημα. Και την κόρη τη λένε ότι έχω παγιδευτεί σε ένα εργοστάσιο που φτιάχνει διπλώματα οδήγηση. Όλα αυτά που είδαμε δείχνουν ότι υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα αρχιτεκτονικό το οποίο οδηγεί σε αυτά τα προβλήματα ασφαλείας. Και είναι αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος πριν. Το βαθύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν διαχωρίζει η PHP τα δεδομένα από τις εντολές SQL. Και αυτό οδηγεί στο να μπορούμε, ξεφεύγοντας ουσιαστικά από τα δεδομένα, βάζοντας μία απόστροφο, να πάμε σε εντολές και να γράψουμε εντολές. Αυτή η μίξη εντολών και δεδομένων σε ένα κοινό μεγάλο αλφαριθμητικό είναι αυτό το αρχιτεκτονικό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί την τρύπα αυτή ασφαλείας. Και δεν ισχύει μόνο για τα SQL injections, ισχύει και για οπουδήποτε αλλού όπου υπάρχουν μεγάλα αλφαριθμητικά τα οποία περιέχουν ταυτόχρονα εντολές και δεδομένα. Αυτό είναι το αρχιτεκτονικό πρόβλημα λοιπόν. Και εδώ στο δούμε. Λοιπόν, εδώ έχω πάλι το ίδιο ερώτημα, χωρίς να κάνουμε το escaping με το Arch Lasers. Και για να δούμε τι συμβαίνει. Βλέπετε, έχω ένα μεγάλο αλφαριθμητικό. Όλο αυτό είναι ένα αλφαριθμητικό για την PHP. Και κάπου βάζω εντολές πάνω και κάπου μέσα βάζω δεδομένα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο. Η PHP δεν ξέρει ότι το ένα πρόκειται για δεδομένα και το άλλο πρόκειται για εντολές. Επειδή δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, μπορούν τα δεδομένα να κλείσουν βάσει τα περιεχόμενά τους και να ξεκινήσουν στις εντολές. Και έτσι γίνεται το SQL injection. Αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος που οδηγεί σε αυτό το πρόβλημα. Και θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούσαμε να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Να έχουμε ξεχωριστά τις εντολές και ξεχωριστά τα δεδομένα. Δηλαδή, αντί για MySQL Query, αν είχαμε μια άλλη συνάντηση που λέγεται Prepared Query, και η οποία λειτουργεί κάπως έτσι, όπου έχει στην αρχή τις εντολές και μετά τα δεδομένα. Αυτό θα βόλευε, γιατί κοιτάξτε τώρα, όπου έχω βάλει το γλυκό ερωτηματικό μέσα στο ερώτημά μου, το Query, θεωρώ ότι θα αντικαταστήσει στο πρώτο ερωτηματικό την πρώτη παράμετρο, στο δεύτερο ερωτηματικό τη δεύτερη. Και επειδή η PHP πλέον θα γνωρίζει ότι τα πράγματα που έχω να κάνω ως δεύτερη παράμετρο είναι τα δεδομένα μου, ενώ η πρώτη παράμετρος είναι οι εντολές μου, θα μπορεί να κάνει αυτό το διαχωρισμό και ποτέ δεν θα μπορεί το δεδομένο να βγει εκτός στην εντολή μου. Οπότε αν υπήρχε μια τέτοια συνάρτηση, καλά θα ήταν και πλέον δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα ασφαλείας, γιατί δεν θα χρειάζεται να θυμόμαστε να κάνουμε τις λάσες, αφού υπάρχει ο διαχωρισμός εν γέννη από τη φύση της συνάρτησης. Μπορούμε να τη φτιάξουμε αυτή τη συνάρτηση, δεν είναι κάτι φοβερό, κάπως έτσι θα είναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δημιουργώ ένα ερώτημα SQL, το οποίο το αποθηκεύω στο αλφαριθμητικό SQL, το οποίο θα περιέχει και τις εντολές και τα δεδομένα. Αλλά θυμηθείτε ότι στη συνάρτηση αυτή, όταν την καλώ, της περνάω ξεχωριστά τις εντολές και τα δεδομένα. Και τι κάνω. Πρώτον, εκεί που παίρνω τον κώδικα, τον χωρίζω με βάση τα αγγλικά ερωτηματικά σε τμήματα. Και μετά. Ναι, πρέπει να πάω τις κλάσεις.
άμα το ξεχάσει μια φορά, έχει πρόβλημα σε όλα. Αλλά αν το θυμηθεί μια φορά, δεν έχει πρόβλημα σε κανένα. Λοιπόν, στην αρχή δημιουργώ ένα κενό, πηγαίνει το ποτήρι να φαίνεται, δημιουργώ ένα κενό ερώτημα και στη συνέχεια θα προσθέσω σε αυτό το ερώτημα μου ένα τμήμα. Εντάξει, περνάω από όλα τα δεδομένα που έχει περάσει ο χρήστης ως δεύτερη παράμετρο, που είναι ένας πίνακας, και για κάθε ένα από αυτά, παίρνω η συνάντηση αρέσει τι κάνει, παίρνει το πρώτο στοιχείο ενός πίνακα, μου το επιστρέφει και το αφαιρεί από τον πίνακα. Οπότε το νέο πρώτο στοιχείο είναι το παλιό δεύτερο κλπ. Το βάζω αυτό στο SQL ερώτημα που είναι κώδικας. Και μετά κάνω το ίδιο και στην τιμή. Βάζω την τιμή μέσα σε εισαγωγικά και κάνω τα slash. Και αυτό επαναλαμβάνεται για όλα τα τμήματα κώδικα που χωρίζονται από ερωτηματικά. Και στη θέση των ερωτηματικών προφανώς μπαίνουν αυτά τα τιμέ που έχω περάσει στη δεύτερη παράμετρο. Ενώ στο τέλος βάζω και το τελευταίο τμήμα κώδικα. Και τέλος τρέχω το ερώτημα και επιστρέφω το αποτέλεσμα. Και ως bonus γράφω και αν υπάρξει κάποιο σφάλμα συντακτικό να μου πώσει και το error. Το οποίο με βοηθάει στην απασφαλμάτωση και δεν χρειάζεται να το γράφω κάθε φορά αν έχω μια τέτοια συνάρτηση. Έχει κάποια ερώτηση σχετικά με αυτό? Ωραία. Εκτός από αυτή τη συνάρτηση που θα την έφτιαχνα εγώ, υπάρχουν και έντυπες στην PHP. Στη βιβλιοθήκη η μία είναι η PDO, η άλλη είναι η SQLi, που στηρίζουν αυτά τα ερωτήματα, τα οποία λέγονται προετοιμασμένα ερωτήματα, που διαχωρίζουν τις εντολές από τα δεδομένα τους. Και αν τις ψάξετε, μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε χωρίς δική σας υλοποίηση ή μπορείτε να φτιάξετε και την υλοποίηση που σας έδειξα ή όποια άλλη σας αρέσει. Οπότε έτσι λύνουμε το πρόβλημα των SQL injections. Ας προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα προβλημάτων ασφαλείας που το είδα και αρκετά στον File Uploader. Θα το δείτε και ήδη όταν μάθετε τι γίνεται. Ωραία. Για άνοιξε, τρέξε στον Apache σου στο. Στο ρίσιο σας έχω ένα uploader, το πρώτο. Ωραία, το πρόβλημα ασφαλής είναι το εξής, ότι τα uploaded αρχεία τα αποθηκεύω σε ένα φάκελο uploads μέσα στον ίδιο φάκελο που είναι και η εφαρμογή μου και επιτρέπω να ανέβουν όλων των ειδών τα αρχεία. Το uploader. Security, πού είσαι? Ωραία, έχω ένα file uploader, εντάξει δεν έχω κάνει κάποια αποφοβήση. Πάνω έχω μια λίστα με τα αρχεία που είναι στο φάγελο, προς το παρόν υπάρχει μόνο ένα αρχείο που δεν σας ενδιαφέρει. Και έχω μια φόρμα η οποία να βάζει αρχεία. Του σβήσω αυτό το αρχείο για να μην μας προβληματίζει. Μέσα στο uploads. Ωραία. Εντάξει, ανέβασα ένα αρχείο. Ωραία, ανεβάζω μια εικόνα, εμφανίζεται στη λίστα, ελπίζω, όχι. Για δες, έχεις απαγάλει στα φάρια του, έτσι. Το πρόβλημα που θα δείξω είναι το εξής, ότι επιτρέπω όλων των ειδών τα αρχεία να ανεβαίνουν, μεταξύ άλλων και τα .php. Και αυτά αποθηκεύονται μέσα σε ένα φάκελο, στον οποίο κάνω κατευθείαν link. Τι πρόβλημα θα υπάρχει με αυτό? Μπορεί κάποιος να σκεφτεί να μας πει. Επιτρέπω δηλαδή σε ένα file uploader να ανεβάσει σε έναν χρήστη στο file uploader μου να ανεβάσει PHP αρχεία. Ναι. Θα υπάρξει κάποιος κώδικα μέσα στη σελίδα μας, ο οποίος δεν θα θέλουμε να είναι εκεί. Δεν θα μπορείς να ανεβάσει το οτιδήποτε. Ναι, σωστό. Θα ανεβάσει κάποιο κώδικα ο οποίος δεν θα είναι επιθυμητός και ο οποίος θα τρέξει. Θα μπορεί να τρέξει. Είναι μια συνάρτηση τεχνών, όπως τη λέμε ακριβώς, που σβήνει αρχεία. Ναι, θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε να σβήσει τα αρχεία μας, να διαβάσει επιστρεφτικά δεδομένα κλπ. Εντάξει. Οκ. Δικαιώματα δοκίμασες. Δοκίμασες μήπως το PHP δεν επιτρέψει στο ανέβασμα αρχεία. Εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Ας προχωρήσουμε το παρακάτω. Ο τρόπος με τον οποίο θα λυνόταν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ότι επιτρέπω να ανέβει ένα PHP αρχείο και όταν κάνω download, αντί να γίνει download, τρέχει όπως κάνει ο Apache,
πώς θα μπορούσα να το αποφύγω αυτό, να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Να προστατευτώ από το ότι μπορούν να μου δώσουν ό,τι κώδικα θέλουν να τρέξουν. Καμία άλλη πρόταση, ναι. Να ελέγχουμε το extension του αρχείου όταν το ανεβάζουμε και για να έχουμε ένα extension να μην παραπαντήσουμε. Ναι, προτείνω συνάδελφος, αν το extension είναι PHP ή κάτι άλλο επικίνδυνο, να απαγορεύουμε το ανέβασμα των αρχείων. Ή να αλλάζουμε το extension. Ή να αλλάζουμε το extension. Ωραία, για προχωράμε λίγο στην εφάνη. Ωραία, αυτή η τεχνική λέγεται μαύρη λίστα. Είναι μια τεχνική για να αμυνθούμε σε προβλήματα ασφαλείας. Και τι κάνει, λέει ότι ξέρεις τι, τα τάδε αρχεία να απαγορεύονται. Η μαύρη λίστα είναι μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να λύσουμε άλλα προβλήματα ασφαλείας, όχι μόνο το συγκεκριμένο. Και ουσιαστικά εισάγει μια σειρά από απαγορεύσεις. Υπάρχει και μια άλλη τεχνική, η οποία λέγεται άσπρη λίστα, και η οποία κάνει το αντίθετο. Δηλαδή αντί να εισάγει μια σειρά από απαγορεύσεις, εισάγει μια σειρά από επιτρεπόμενα αρχεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, λέω ότι επιτρέπω τα JPEG, PNG κλπ. PNP, GIF αρχεία εικόνων, ZBrar που είναι συμπιεσμένα, ήχους και εικόνες, DocXLS κλπ. Προφανώς αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το γράψω, γιατί θα είναι πιο πολλά. Αλλά το καλό με την άσπρη λίστα είναι ότι αν κάτι δεν το έχω προβλέψει, το προεπιλεγμένο είναι να απαγορεύεται. Οπότε, αν υπάρξει κάποιο αρχείο το οποίο είναι ανασφαλές και δεν το γνωρίζω, κάποιος τύπος του αρχείου, θα απαγορευθεί. Εκτός να του πω συγκεκριμένα ότι επιτρέπεται. Πάμε παρακάτω. Παράδειγμα, η PHP πολλές φορές μπορεί να επιτρέψει τα .php3 αρχεία, τα οποία εγώ για καιρό δεν τα ήξερα. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα είδη αρχείων τα οποία μπορεί να είναι ανασφαλή. Άμα δεν τα προβλέψουμε, θα έχουμε πρόβλημα με τη μαύρη λίστα. Ενώ με τη λευκή λίστα, ό,τι βάλουμε μέσα, επιτρέπεται, άμα δεν προβλέψω κάτι, απαγορεύεται. Οπότε είμαι εντάξει. Okay. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, αλλά πριν προχωρήσουμε στα επόμενα προβλήματα που θέλω να σας δείξω, είχαμε δώσει πριν τις διακοπές ένα γρίφο SQL στο πίνακα, ο οποίος, δεν ξέρω, ποιοι τον κοίταξαν. Τον κοίταξαν κάποιοι. Ποιοι τον κοίταξαν. Ωραία, οπότε ας το ξαναεξηγήσουμε την εκφώνηση γιατί δεν τον έχουν δει όλοι. Τι λέει, έχουμε αυτό το σχήμα εδώ. Μια βάση που έχει τις πίνακες, τον product, sellers και supply. Ο product έχει τα προϊόντα μας, ο sellers έχει τους πολιτές και το supply είναι σε τι τιμή πουλάει κάθε προϊόν ο κάθε πολιτής. Και κάθε προϊόν έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, κάθε πολιτής έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό και η προμήθεια συνδέει ένα αναγνωριστικό πολιτή, ένα αναγνωριστικό προϊόν, προϊόντος και μια τιμή. Και το πρόβλημα έλεγε να γραφτεί ένα συγκεκριμένο ερώτημα, μόνο ένα, χωρίς υποερωτήματα ή χωρίς πολλά ερωτήματα, που χωρίς επεξεργασία σε PHP να δίνει για κάθε προϊόν που είναι η διεύθυνση όπου μπορούμε να το πάρουμε φθηνότερα. Και η διεύθυνση περιέχεται στους sellers. Εντάξει, οπότε θέλουμε, ας πούμε, τα πορτοκάλια πήγαινε να πάρουν από εκεί, τα μανταρίνια από εκεί. Ένα πίνακα με δύο στήλες που θα μοιάζει κάπως έτσι. Εδώ θα είναι τα δεδομένα μου. Τι λέω. Ότι έχω αυτά τα τέσσερα προϊόντα, πορτοκάλια, μανταρίνια, μπανάνες, λεμόνια. Έχω πέντε πολιτές σε διαφορετικές διευθύνσεις, λιούχολοι, ζωγράφοι κλπ. Και έχω και ένα πίνακα που λέει πόσο πολύ το καθένα. Το ένα PID1 σημαίνει πορτοκάλια, από τον ένα πολίτη σε τιμή 3 ευρώ, από τον 3 σε τιμή 1 ευρώ, από τον 5 σε τιμή 2 ευρώ και ούτω καθεξής. Και το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι αυτό που πήρε κάτι που λέμε κάτω, ότι τα πορτοκάλια είναι πιο φθηνά στους ζωγράφους. Γιατί το PID1, η φθηνότερη τιμή είναι το 1 και αντιστοιχεί στη διεύθυνση έχει τα 3 που είναι ζωγράφου. Και αυτό πρέπει να εμφανίζεται για κάθε ένα από τα προϊόντα. Ωραία, και η πρώτη προσπάθεια συνήθως είναι κάτι τέτοιο. Το οποίο τι λέει, βάλτε με βάση τη τιμή. Κάνε ένα join, κάνε μια ένωση πινάκων, όλο το πινάκο, αλλά βάλτε με βάση τη τιμή. Πρώτο το πιο φθηνό, μετά το δεύτερο πιο φθηνό και ούτω καθεξής. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό εδώ το ερώτημα. Τι δεν σκέφτηκε καλά αυτός που το έγραψε. Ναι. Δεν θα μας βγάλει τα name και τα addresses με το σωστό order. Δεν θα μας τα βγάλει. Τι γίνεται λίγο στα δεδομένα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι τα πορτοκάλια είναι πιο φθηνά από όλα. Από όλους. Οπότε θα μας βγάλει πρώτα τα πορτοκάλια από τον πρώτο, από τον
το 1 ευρώ, μετά το πορτοκάλι των 2 ευρώ, μετά το πορτοκάλι των 3 ευρώ. Ενώ εμείς θέλουμε μόνο το πορτοκάλι των 1 ευρώ και μετά θέλουμε να ακολουθήσουν τα μανταρίνια στην αντίστοιχη τιμή. Δεν θέλουμε να σας εμφανίσει το ίδιο προϊόν στις διαφορετικές του τιμές. Αν κάνω 6,5 με βάση τη τιμή, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί βγαίνουν πάντα και πάνω και οι τρεις πολιτές που έχουν πορτοκάλια στην αρχή. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Κάνουμε group buy product ID, ώστε να εμφανίσει... Προτείνει, ναι, αυτό εμφανίζει το, εντάξει, ωραία, πάμε. Ο συνάδελφος προτείνει αυτό εδώ και λέει να κάνω group buy με βάση το PID και να βρέπει να βρίσκω εκείνο που έχει την μειότερη τιμή. Χρησιμοποιώντας το mean, ναι. Ακούμε το μήνυμα με βάση στον πίνακα supply, αλλά μετά η αντιστοίχηση από του άλλου πίνακε που βάζει το πρώτο ζώο είναι ότι τυχαία σιγά πολύ ωραία. Ο συνάδελφο λέει ότι ναι, μεν η τιμή δεν είναι ελάχιστη, αλλά η διεύθυνση που μου φαίνεται και το όνομα του προϊόντο είναι αυθαίρετα. Δεν θα είναι αυτά που αντιστοιχούν στην ελάχιστη τιμή, γιατί το μήνυμα αναφέρει στη συγκεκριμένη στήλη. Γκρουμπάρι κρατάει την ελάχιστη τιμή και στα άλλα κρατάει κάτι αυθαίρετο. Το όνομα θα είναι σωστό, επειδή κάνω γκρουμπάρι και αλλιώ όλα τα όνομα είναι τα ίδια, αλλά ναι, αλλά η διεύθυνση θα είναι αυθαίρετα. Οπότε αυτό είναι πρόβλημα. Και η άλλη πρόταση είναι να κάνω group buy και order by price. Και γίνεται πρώτα το group buy και συνέχεια το order by. Που σημαίνει ότι αφού ενωθούν και κρατήσει το λάθος, μετά τα καταξενώνει με βάση τη τιμή. Οπότε για κάθε προϊόν κρατάει ένα πολιτή που έχει κάποια τιμή και μετά τους βάζει με τη σειρά, αλλά δεν είναι σωστός. Οπότε η λάθος διεύθυνση, η λάθος τιμή, το όνομα του προϊόντος βέβαια είναι σωστό. Οπότε αυτές είναι οι πρώτες προσεγγίσεις που είδαμε κιόλας από διάφορους. Και η βασική, το breakthrough σε αυτό, η σκέψη, η φοβερή ιδέα είναι ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ορισμό ελαχίστου των μαθηματικών. Και ο ορισμός του ελαχίστου λέει, είναι το ελάχιστο, είναι εκείνο το στοιχείο για το οποίο δεν υπάρχει μικρότερο στο ίδιο σύνολο. Δεν υπάρχει μικρότερο από αυτό, είναι το μικρότερο. Δεν υπάρχει άλλο το οποίο να είναι πιο μικρό. Και αυτό μπορώ να το εκφράσω στην SQL με μια αυτοένωση ανάμεσα στο supply και στο supply. Για να δούμε. Κάπως έτσι. Έχω τις ίδιες ενώσεις και έχω και μια πιθανή ένωση με το supply, το οποίο το ονομάζω thread. Είναι μια πιθανή απειλή. Και λέω ότι τα threads είναι εκείνα τα οποία έχουν το ίδιο προϊόν σε φθηνότερη τιμή. Και μετά στο where clause λέω ότι θέλω να κρατήσω μόνο εκείνα τα οποία δεν απειλούνται. Δηλαδή εκείνα τα οποία είναι τα ελάχιστα, εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει καμία απειλή. Οπότε αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο το πετυχαίνουμε. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο στη σύλληψη. Είναι δύσκολο ερώτημα. Όσοι δεν το έχετε δουλέψει το πρόβλημα, θα είναι δύσκολο να το κατανοήσετε. Οπότε σας προτείνω να το διαβάσετε αργότερα, για να το καταλάβετε. Ωραία. Αυτή που έλυσαν, οι 6. Μπράβο τους. Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Και ρωτήσουμε. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ωραία. Ένα απλό πρόβλημα τώρα ασφαλείας. Λέω το εξής, ότι τα included αρχεία μου, αντί να το ονομάζω .php, θα το ονομάζω .in. Πειράζει, θα έχω το κώδικα μου εκεί. Αφού θα τα κάνω εγώ include, γράφω το όνομά τους, τρέχει ο κώδικας μου, είμαι μια χαλά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό? Να έχετε κατάληξη .in αντί για .php στα αρχεία, θα πει γίνονται include. Αφού έτσι κι αλλιώς ο χρήστης που θα τα χρησιμοποιεί, θα χρησιμοποιεί άλλο. Ναι. Ίσως κάποιος web server δεν είναι καταρτισμένος για να διαχειρίζεται σωστά τέτοια αρχεία. Ναι, μα ο χρήστης δεν θα μπει στο ink, θα μπει στο PHP, οπότε θα γίνει include, έτσι, ναι. Ή έχεις κάτι άλλο. Ναι, αν ο χρήστης όμως μπορεί να βρει το όνομα του αρχείου. Ωραία, σωστά. Λέει ο συνάδελφος. Λέει συνάδελφος το εξής, ότι άμα μπει κάποιος χρήστης σε μια διεύθυνση η οποία τελειώνει σε .in, αυτό το αρχείο δεν θα τρέξει. Ενώ στην περίπτωση που γινόταν include, θα έτρεχε κανονικά. Οπότε ανοίγοντας το .in, θα κατεβάσει το αρχείο, το οποίο μπορεί να έχει εμπιστευτικά δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης στη βάση δεδομένων. Τώρα το πρόβλημα παράδειγμα δεν νομίζω πολλά δεδομένα να το δούμε, οπότε ας
πάω λίγο παρακάτω να δω το δείξεις εσύ. Ωραία. Εδώ. Αν προλάβουμε θα γυρίσω πίσω να σας δείξω και ένα ακόμα που θέλω, αλλά ας δούμε αυτό το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα ασφαλείας και πολύ συνηθισμένο κιόλας. Λέγεται XSS, Cross-Site Scripting. Και τι λέει. Κοίτα να δεις, για να πάρω πρόσβαση στη σελίδα σου, αυτό που χρειάζεται είναι να κλέψω τα μπισκότα του διαχειριστή. Είναι η ασύνοδο διαχειριστή. Οπότε θα προσπαθήσω να πάω σε αυτή την κατεύθυνση. Και πώς θα κλέψω τα στοιχεία του διαχειριστή. Καταρχάς, υπάρχει μια βασική αρχή στο web που λέει το εξής, ότι δεν πρόκειται οι σελίδες, δεν είναι προγράμματα τα οποία κατεβάζω και τρέχω που μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή μου. Υπάρχει η ιδέα ότι όταν μπαίνω σε μια σελίδα, αυτή δεν μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή μου, είναι απλώς ένα link. Μπαίνω, διαβάζω, το χρησιμοποιώ. Και πράγματι, το web είναι σχεδιασμένο με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύουμε ότι αναπτύσσεται κιόλας, γιατί είναι ένα πιο ασφαλές μοντέλο. Ο προγραμματιστής μπορεί να γράψει ελεύθερα προγράμματα, τα οποία δεν χρειάζεται να κατεβάσω και μπορώ να τα τρέξω και να τα δω. Αυτές είναι οι web εφαρμογές. Δεν απαιτείται δηλαδή εμπιστοσύνη για να μπω σε μια σελίδα. Οπότε αν έχω εγώ μια σελίδα. Κόκκινο σκουφίτσα.gr που ανοίξει το καλό και υπάρχει κάποιο που έχει το κακόσλίκο.gr που ανοίξει το κακό. Φανταστείτε ότι έχω αυτό το λογαριασμό στο κόκκινο σκουφίτσα, το επισκέπτομαι, είμαι διαχειριστής, το χρησιμοποιώ, όλα καλά. Κάποια στιγμή επισκέπτομαι στην άλλη σελίδα. Αυτή η επίσκεψη δεν θα έπρεπε να μπορεί να με βλάψει. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Ο δημιουργός όμως του κακού λύκου θα ήθελε να κλέψει το κωδικό μου χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι επισκέφτηκα αυτή τη σελίδα. Αυτή είναι η βασική ιδέα για να γίνει το XSS. Και πώς θα γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, να παρατηρήσω το εξής, ότι στη JavaScript έχω πρόσβαση στα μπισκότα μιας σελίδας. Με αυτό εκεί, με το document.cookie. Το οποίο δεν είναι τα μπισκότα, βέβαια, όλα τα μπισκότα του χρήστη, είναι τα μπισκότα που αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Αν τρέξει στο κόκκινοσκουφίτσα.gr, αφορά τα μπισκότα του κόκκινοσκουφίτσα. Αν τρέξει στο κακό λύκο, αφορά τα μπισκότα τα δικά μου στο κακό λύκο. Οπότε ο κώδικας JavaScript που τρέχει στο κακό λύκο δεν μπορεί να διαβάσει τα μπισκότα τη κόκκινοσκουφίτσα. Αλλά τι θα γινόταν αν μπορούσα να τρέξω κάποια JavaScript στην σελίδα τη κόκκινοσκουφίτσα ω κακό λύκο. Λοιπόν, για να δούμε. Αν μπορούσα να βάλω αυτό το κώδικα JavaScript στη σελίδα της κοκκινοσκουφίτσας, θα είχε πρόβλημα. Γιατί τι γίνεται εδώ πέρα. Λέω ότι όταν τρέξει αυτή η σελίδα, δημιούργησε μια εικόνα, μέσα στο έγγραφο, βάλε η εικόνα αυτή να είναι το tag PHP αρχείο. Και μετά βάλει στο έγγραφο για να την εμφανίσει. Όταν ο browser πάει να εμφανίσει αυτή την εικόνα, θα πάει να κατεβάσει την εικόνα. Βέβαια δεν πρόκειται για μια εικόνα, πρόκειται για ένα PHP script. Όταν θα πάει λοιπόν να τρέξει το συγκεκριμένο PHP script, θα στείλει στην GET παράγοντα κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι επισκεφτικές. Παρόλο που όταν θα γίνει το αίτημα για την εικόνα στο κακόσλίκος.gr, τα cookies θα αφορούν μόνο το κακόσλίκος, εγώ έχω περάσει τα cookies της κοκκινοσκουφίτσας ως παράγοντα GET. Βλέπετε. Και φανταστείτε ότι αυτό τον κώδικα τον τρέχει ο διαχειριστής του κοκκινοσκουφίτσα. Μπαίνει στη σελίδα του, υπάρχει αυτός ο κώδικας κατά λάθος, τρέχει. Και ο κακός λύκος έχει πλέον τα μπισκότα διαχειριστή. Αυτή είναι η ιδέα. Okay, είναι κατανοητό μέχρι εδώ, είναι αρκετά δύσκολη η ιδέα. Θα το ξαναδούμε μια φορά. Ναι. Αυτό το script πώς μπορεί να το βάλει κάποιος σε ένα Η ερώτηση βέβαια είναι πώς μπορεί ο κακός να βάλει αυτό το script μέσα στη σελίδα της κοκκινοσκουφίτσας, ώστε όταν μπει ο διαχειριστής να τρέξει. Θα το δούμε. Αλλά πρώτα να καταλάβουμε ότι όντως αυτό είναι ένα πρόβλημα, άμα γίνει, άμα μπορεί κάπως να γίνει. Υπάρχει κάποια ερώτηση, καταλαβαίνετε γιατί αυτό είναι πρόβλημα, άμα μπορώ να το κάνω με κάποιο τρόπο. Okay. Ναι. Αυτό δηλαδή δεν πρέπει με κάποιο τρόπο στο αυτή τη JavaScript να υπάρχει ή διαβασμένη στο σερβερ του κοκκινοσκουφίτσα. Σωστά. Σωστά. Θα πρέπει να υπάρχει στο σερβερ της κοκκινοσκουφίτσας, να μπει στο HTML και όταν θα μπει ο διαχειριστής της κοκκινοσκουφίτσας να τρέξει, να επικοινωνήσει ο υπολογιστής της κοκκινοσκουφίτσας με τον καθολικό και να τη φάει. Και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο θα αποθηκευτεί στο stick.php το cookie θα είναι κάπως έτσι, πολύ απλά το βάζω σε ένα aha.txt, κρατάω το cookie το οποίο έχει περάσει ένα get, έτσι. Παρατηρήστε ότι εγώ δεν πρόκειται για πραγματικό μπισκότο, πρόκειται για μια παράμετρο get η οποία ήταν μπισκότο στην άλλη σελίδα, για μένα είναι μια παράμετρος get. Ωραία, για να το δούμε.
τι συμβαίνει. Έτσι. Ο κακός λύκος εισάγει κώδικα σαν και στο κοκκινοσκουπίτσα.gr και περιμένει. Αυτό δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει. Δεύτερον, λέει ο διαχειριστής του κοκκινοσκουπίτσα επισκέπτεται τη δική του σελίδα, κοκκινοσκουπίτσα.gr. Πολύ ωραία. Είναι διαχειριστής, οπότε έχει πολυπόθετα μπισκότα. Ο κακός κώδικας JavaScript που έχει γίνει εισαγωγή στο κοκκινοσκουπίτσα τρέχει στον υπολογιστή του καλού διαχειριστή και παίρνει τα μπισκότα που αφορούν το κοκκινοσκουπίτσα.gr. Στη συνέχεια, αυτά τα μπισκότα στέλνονται χρησιμοποιώντας τη JavaScript στον απομακρυσμένο υπολογιστή κακός λύκος. Και στον κακό λύκο καταγράφονται, ο οποίος στις κάποια αρχεία και μετά ο κακός έχει πλέον πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, διαβάζει τον μπισκότο και έχει πλήρη πρόσβαση στην κοκκινοσκουφίτσα ως διαχειριστής, χωρίς να καταλάβει την κοκκινοσκουφίτσα και πολλά πράγματα. Οπότε από όλα αυτά, όλα είναι κατανοητά νομίζω, εκτός από το πώς θα γίνει το πρώτο. Εντάξει, το δεύτερο, προφανώς ο διαχειριστής κάποιες φορές επισκέπτεται τη σελίδα του, το πολύ πολύ να του στείλουμε και με email ένα link για να δει πιο ωραίο έτσι. Αλλά το πρώτο είναι το θέμα, πώς θα εισάγω κώδικα JavaScript. Ένα δούμε. Τι συμβαίνει εδώ, βλέπετε, φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ αθώο. Ναι. Μέσα στη GET παράμετρο, που προφανώς θα πρέπει με κάποιο post, με κάποιο sample κάποιες φόρμας, εκτυπώνει την καταγραφή το πεδίο user. Πολύ ωραία. Την παράμετρο user μαράμι, εκεί μέσα μπορούμε να βάλουμε να εισάγουμε κάποιο κώδικα, τότε αυτό είναι εμφανιστή η πλασόβολη. Τα φτάνει σε script, δεν θα φέρει στην ιστορία, θα φέρει στο περιστό. Ωραία, όταν εγώ βάλω Διονύση σε αυτή τη φόρμα, το HTML μου θα είναι αυτό. Κατανοητό και απλό. Όμως, αν βάλω εκεί ένα μικρότερο, πρώτα απ' όλα είναι συντακτικό σφάλμα. Και αυτό μοιάζει λίγο με το SQL injection, όπου σταματήσαμε τα δεδομένα και αρχίσαμε τις εντολές. Αυτό εδώ δεν είναι valid HTML. Βλέπετε, υπάρχει ένα συντακτικό σφάλμα και περιμένει ο browser να δίνει ετικέτα. Και όχι μόνο. Μπορώ να εισάγω ένα συντακτικό σφάλμα, αλλά μπορώ να εισάγω και έγκυρο κώδικα. Κάπως έτσι, αν γράψω αυτό, πλέον, αυτός είναι ο κώδικας που θα εμφανιστεί. Μπορώ να κάνω ένα τμήμα του strokes. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορώ να γράψω ένα πιο περίεργο όνομα χρήστη. Μπορώ να τρέξω ένα κώδικα JavaScript. Αν γράψω αυτό το όνομα χρήστη, τρέχει ο συγκεκριμένος κώδικας JavaScript. Ή βέβαια μπορεί να τρέξει και ο κώδικας που ήθελα να τρέξω. Αν μπορώ δηλαδή να βάλω αυτό για όνομα χρήστη, όλο, θα μπορεί να τρέξει αυτός ο κώδικας. Βέβαια, παρατηρήστε ότι προς το παρόν είμαι στη φόρμα την οποία κάνω submit το ίδιο. Οπότε ο κώδικας JavaScript τρέχει σε μένα που δεν έχω τα μπισκότα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρω να τα βάλω στον κώδικα που θα τρέξει στον υπολογιστή της κοκκινής κουφίτσας. Οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να αποθηκευτεί. Και όχι απλά να εμφανιστεί έτσι. Ωραία. Στον υπολογιστή μας δηλαδή, JavaScript ό,τι θέλουμε, τρέχουμε έχουμε έτσι κι αλλιώς, δικός μας είναι, αλλάζουμε τις σελίδες. Το θέμα είναι πώς θα τρέξουμε JavaScript κώδικα σε μια καλή σελίδα που ανήκει σε κάποιον άλλο, στον υπολογιστή του άλλου, όπου υπάρχουν τα μπισκότα, έτσι ώστε να σταλούν στον κακό, τέλος πάντων. Ωραία, θέλεις να τρέξουμε το save. Είναι στο save. Το έχω βάλει εκεί σε security. Όχι. XSS νομίζω. Security είναι XSS. Αν έχεις βάσει το δεδομένο και είναι σωστή, θα πρέπει. Ναι, όχι. Τρέξε το κανονικό. Έχεις... Ωραία. Η ιδέα είναι ότι, ξέρετε, ότι όχι μόνο μπορώ να βάλω εγώ σε μια φόρμα ένα username το οποίο θα είναι ό,τι θέλω, αλλά συχνά μπορώ αυτό να φροντίσω να αποθηκευτεί κιόλας και να εμφανίζεται στους άλλους. Δηλαδή, έχω ένα προφίλ σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Το About Me, το οποίο γράφω, εμφανίζεται και στους άλλους όταν επισκέπτονται το προφίλ μου. Εδώ είναι η σελίδα που έχω φτιάξει την άλλη φορά και τα μηνύματα τα οποία γράφω εμφανίζονται και στους άλλους. Οπότε, αν μπορούσα εκεί πέρα να βάλω αυτό τον HTML κώδικα και να εμφανίζεται, θα έρθει και στους άλλους. Φτιάξε ένα μόνο. Ωραία. Ας γράψουμε κάποια στόχο πρώτα. Εμφανίζεται κανονικά. Ας γράψω τώρα κάτι διαφορετικό. Ας γράψω ένα script το οποίο εμφανίζει ένα alert. Γράφω τον HTML κώδικα μου, επειδή θα εμφανίζεται αυτούσιος,
θα κάνει. Που έχει βάλει, ξέρει, βάλε 5. Βάλε 5, σου λέω. Ωραία, εδώ εμφανίζει τον αριθμό 5 αυτό το script. Και τα μετά θα πρέπει να τον εμφανίσει. Ωραία, βλέπετε, τώρα τρέχει ο κώδικας JavaScript. Αυτό το post θα το έκανε ο επιτιθέμενος. Αργότερα, όταν ο διαχειριστής μπει στη σελίδα του και την επισκεφτεί από κάποιον άλλο υπολογιστή, πάλι θα τρέξει η συγκεκριμένη JavaScript. Προς το παρόν, έχω ένα alert το οποίο εμφανίζει τον αριθμό 5, αλλά αυτό δείχνει ότι μπορεί να τρέξει οποιαδήποτε JavaScript, μεταξύ άλλων και την JavaScript η οποία στέλνει τα βισκότα στον υπολογιστή, ο οποίος ανήκει σε μένα και μπορώ να τα καταγράψω πλέον και να έχω πρόσβαση στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Απομακρυσμένη σελίδα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, με το XSS, μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση διαχειριστή, επίπεδο διαχειριστή, χωρίς να γίνει αντιληπτό. Να, εδώ εμφανίζει και το πιστικό του τώρα. Και αντί να το εμφανίσω, βέβαια θα μπορούσα να το στείλω πολύ εύκολα στο δικό μου υπολογιστή. Okay. Τώρα το ερώτημα είναι πώς μπορώ να το αποφύγω αυτό στη σελίδα μου. Πώς μπορώ να μην έχω XSS προβλήματα ασφαλείας. Θα πρέπει να κάνουμε echo, να εμφανίζουμε τα HTML entities και όχι τα μπέλα. Ωραία, πολύ σωστά. Προτείνει ο συνάδελφος να αντικαταστήσουμε τους ειδικούς χαρακτήρες με entities. Εντάξει, η πρώτη ιδέα βέβαια είναι να κάνουμε αυτό που κάναμε πριν, δηλαδή αν περιέχει κάτι περίεργο, το απορρίπτουμε, αλλά συχνά θέλουμε να περιέχει το μικρότερο και το μεγαλύτερο αυτούσιο. Δηλαδή, αν θέλουμε να γράψουμε μια καρδούλα, ας πούμε. Ναι, θέλουμε να υπάρχει όντως. Ή στο φόρουμ, ας πούμε, που γράφουμε κώδικα, θέλουμε να φέρεται αυτούσιο. Οπότε αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι μια τέτοια αντικατάσταση. Αν κάνουμε μια τέτοια αντικατάσταση, όταν θα επισκέπτεται κανείς τη σελίδα θα βλέπει αυτούσιο το χαρακτήρα μικρότερο, μεγαλύτερο, ενώ στο HTML θα υπάρχουν τα αντίστοιχα entities. Και η PHP προσφέρει μια συνάρτηση που το κάνει για μας, λέγεται HTML Special Charts. Το σπερνάμε το string που μας ενδιαφέρει και μας επιστρέφει το string όπου κάθε entity έχει αντικατασταθεί και δεν αποτελεί πλέον μία συντακτικά λάθος HTML ή τέλος πάντων δεν έχει καθόλου εντολές, έχει μόνο σκέτα δεδομένα. Εκτός από αυτή τη συνάρτηση που διατηρεί τα tags, υπάρχει και η strip tags, να τη γράφω εδώ πέρα, θα τη σημειώσω στο πίνακα, η οποία αντί να. Αντί να μετατρέπει κάθε χαρακτήρα στο αντίστοιχο entity, απλά σβήνει ολόκληρα τα tags ώστε να πάνε πολύ ασφαλές. Αλλά προφανώς συνήθως δεν το θέλουμε αυτό. Συνήθως θέλουμε να εμφανίζεται όσο αυτό που γράφει ο χρήστης. Ωραία. Τώρα όμως εκτός από αυτό, σκεφτείτε το εξής. Σκεφτείτε ότι πάλι τα δύο sites, κόκκινο σκουφίτσα και κακός λύκος, υπάρχουν και δεν έχει κανένα πρόβλημα XSS. Γίνεται πάντα το φιλτράρισμα με HTML Special Charts. Μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ένα πρόβλημα, αν το σκεφτούμε. Μπορεί να υπάρξει το εξής θέμα. Φανταστείτε ότι εγώ έχω κάνει login στο κόκκινο σκουφίτσα ως διαχειριστής, επισκέπτομαι το κακόσλικος.gr και μετά το κακόσλικος.gr έχει ένα JavaScript το οποίο στέλνει ένα ερώτημα AJAX, ένα αίτημα AJAX στη σελίδα κακόσλικος, κατεβάζει κάποια σελίδα η οποία περιέχει εμπιστευτικά δικά μου δεδομένα, τα email μου, τις προσωπικές μου σημειώσεις κλπ. Ναι, πάρτε το χρόνο. Μία, ακόμα. Ωραία. Ας πούμε ότι στο κακό σελίδα δηλαδή τρέχω κάτι τέτοιο. Μπορώ να το κάνω, είναι η δική μου σελίδα που είμαι κακός και φροντίζω ο διαχειριστής του κόκκινο σκουφίτσα να το επισκεφτεί και ταυτόχρονα να έχει κάνει login στο κόκκινο. Αν κάνω κάτι τέτοιο, θα φανταζόταν κανείς ότι αυτό που συμβαίνει είναι θέλω τα δεδομένα που είναι, ξέρω εγώ, τα email.php που είναι προσωπικά και δεν θέλω να τα δει κανείς. Προφανώς όταν ο browser θα κατεβάσει το κοκκινοσκουφίτσα.gr/email θα στείλει τα μπισκότα της κοκκινοσκουφίτσας και όχι του κακού λύκου, παρόλο που ξεκίνησε το script να τρέχει στο κακός λύκος. Και προφανώς πάλι θα καταγράφουμε το stl.php. Αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα ασφαλείας αν το επέτρεπαν οι browsers να το κάνουμε αυτό. Αλλά δεν επιτρέπεται. Υπάρχει μια πολιτική στους browsers, προχωράμε μία, εκεί.
υπάρχει μια πολιτική στους browsers που λέει το εξής, ότι ξέρετε τι, απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται να κάνω Ajax σε σελίδες που είναι διαφορετικές από τις δικές μου. Δηλαδή, μπορώ να βάλω εικόνες από άλλες σελίδες, μπορώ να βάλω ήχους από άλλες σελίδες, μπορώ να βάλω scripts από άλλες σελίδες, αλλά δεν μπορώ να κατεβάσω με Ajax δεδομένα από άλλες σελίδες. Γιατί μπορεί να είναι εμπιστευτικά. Γιατί όταν τα κατέβασα, τα κατέβασα με τα cookies του χρήστη που είχε κάνει εκείνη την ώρα εκεί. Ναι. Άμα όμως με Ajax φόρτωνε μια δικιά μας σελίδα, η οποία φόρτωνε τις Ajax, δεν θα φέρνει τα cookies. Αν φορτώναμε με Ajax μια δική μας σελίδα που θα ήταν στο δικό μας server, αυτός ο δικός μας σερβερ δεν θα έχει τα μπισκότα του καλού διαχειριστή και οπότε δεν θα έχει πρόσβαση στα εμπιστευτικά δεδομένα. Ναι. Λέει, οι browsers το απαγορεύουν. Ναι, οι browsers το απαγορεύουν. Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται αυτό. Αυτή η προστασία είναι όμως σε επίπεδο client. Αυτή η προστασία είναι σε επίπεδο client, ακριβώς. Αν κάποιος κρατός θέλει να γράψει το δικό του client. Δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί αφορά τον client του διαχειριστή της σελίδας, του καλού διαχειριστή. Εκεί υπάρχει αυτή η προστασία. Γιατί ο κώδικας δάση που σας έδειξα πρέπει να τρέξει στον καλό διαχειριστή. Εντάξει, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα για σήμερα. Το XSS και το Save Origin Policy είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αρκετά δύσκολα στην κατανόηση την πρώτη φορά που τα ακούει κανείς. Οπότε σας πρότεινα να τα δοκιμάσετε και μόνοι σας να δείτε πώς συμπεριφέρονται αυτά, η JavaScript. Αν έχετε δύο διαφορετικά domains, να προσπαθήσετε από το ένα να διαβάσετε στο άλλο και να δείτε και πώς γίνεται το να γράψω ένα script, να το βάλω μέσα στη σελίδα και να τρέξει κάποιο JavaScript. Ωραία. Είδαμε διάφορα πράγματα σήμερα για να προχωρήσουμε. Εντάξει. Είδαμε ουσιαστικά κάποια προβλήματα ασφαλείας και τις αντίστοιχες λύσεις. Τα προβλήματα ασφαλείας, εντάξει, τα δύο σημαντικότερα είναι τα SQL injections και το XSS, αλλά είδαμε ότι υπάρχουν και άλλα, όπως το να συμπεριλαμβάνουμε αρχεία μέσα στα κωδικά μας, τα οποία δεν ελέγχουμε. Και είδαμε και επίσης πώς προστατεύουμε τους κωδικούς των χρηστών μας με MD5. Επίσης, αρχίσω τα προβλήματα που είδαμε, ήταν κάποιες λύσεις που είναι δύο ειδών, είτε είναι ad hoc λύσεις που ουσιαστικά αφορούν το συγκεκριμένο πρόβλημα, είτε ανακαλύψαμε ότι πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό πρόβλημα, όπως στην περίπτωση της SQL και στην περίπτωση της HTML, όπου μπερδεύουμε εντολές με δεδομένα και όταν καταφέρνουμε να τα ξεχωρίσουμε στην αρχιτεκτονική μας, έχουμε πλέον ξεπερνάμε τα προβλήματα ασφαλείας, όχι ουσιαστικά κάνοντας κάτι μικρό, αλλά αλλάζοντας πλήρως την... Λοιπόν, αυτά τα λέμε την επόμενη φορά, όπου θα δούμε συναντησιακό πρόγραμμα της Κώστας Τσάβας.